απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ μαζί μας. Δεν την έχουμε στο φάκελο. Γιατί το είπατε, ξεκινήσατε αυτό, έρχεται την απόφαση, δεν την έχουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκτός από αυτό το σχέδιο το οποίο έχετε και είχαμε προσθέσει τα δύο κονδύλια, αυτά τα οποία αναφέραμε για την... θα σας αναφέρω πιο κάτω. Άρα, μεταφέρουμε από κωδικούς, αυξάνουμε άλλους κωδικούς και μετά πέρα από εκεί η προτινόμενη καταχώρηση αναφέρει, εγκρίνεται ως προς τα έσοδα. Μεταφέρουμε στο αποθηματικό το σύνολο των εσόδων, τα οποία είναι συνήθως σάτα, και το αποθηματικό μας από 13.259,20 με τη νέα τροποποίηση ανέρχεται στο ποσό των 859.659,20 ευρώ. Μεταφέρει αντιστοίχως από το αποθεματικό στους προτινούμενους ΚΑΕ. Έχουμε αναφέρει, εκτός από τη ΣΑΤΑ, τους δύο νέους κωδικούς, το 006735501, το οποίο το ονομάζουμε σαν νέο κωδικό, το ονομάζουμε επιχορήγηση σε αθλητικούς λόγους και σε 13, το παίρνουμε από τον ΚΑΕ εκείνο και δημιουργούμε ένα νέο ΚΑΕ, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Εκτός από τα άλλα τα οποία αναφέρω ως ΣΑΤΑ, δημιουργούμε και ένα δεύτερο κωδικό στο 006465506 περί συλλογή και προσωρινή φύλαξη αδέσποτων ζώων 5.000. Αφού γίνεται όλη η αναμόρφωση με τις 859.659,20 ευρώ, με τις νέες τροποποιήσεις που παίρνουμε και από τα υπόλοιπα κονδύλια τα οποία ευρίσκονται, ανέρχεται το αποθηματικό σε 1.040.222,80. Αντιστοίχως, γίνεται και η ανάλυση των ΚΑΕ εξόδων. Με όλη αυτή την ανάλυση, την οποία αναφέρουμε στα επιμέρους, στα έσοδα και στα έξοδα, το νέο αποθηματικό παραμένει στις 6.451,41. Από το ποσό το οποίο υπάρχει σαν αποθηματικό, επειδή ο Δήμος βρίσκεται στη δύσκολη θέση για σχετικά με τις εκδηλώσεις για μεγαφωνική συσκευή, η οποία δεν υπάρχει και ξαναγκαζόμαστε να μισθώνουμε και να μας στοιχίζει πάρα πολύ, γι' αυτό προτείνουμε να πάρουμε από το 6.450 το υπόλοιπο 6.200 ευρώ για την αγορά της μεγαφωνικής συσκευής, η οποία θα εξυπηρετεί όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Βοΐου. Ευχαριστώ. 6.200. Κάποια ερώτηση ή κανένας? Ο Γιώτης. Ορίστε, κύριε Γιώτη, και μετά ο κύριος Μαγιάγκας. Να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο για την αγορά της μικροφωνικής, όπως λέτε. Από το τελευταίο που προτείνει τον κωδικό για τη μεταφορά της μεγαφωνικής και την αγορά της μεγαφωνικής. Ωραία, ακούγεται, καλό είναι. Ωστόσο όμως, σε όλους μας είχε μπει ο πειρασμός να πάρουμε τέτοιες μεγαφωνικές. Ωστόσο όμως, η εμπειρία έχει δείξει μέχρι τώρα ότι αγοράζοντας αυτά, μετά από 2-3 εκδηλώσεις, αφού μεταφέρω το ποσοστό προς το τόπο, τα μισά λείπουν. Παραδείγματος χάρη, είχε το Δήμο σας και μια μεγαφωνική ωραία και τη μεταφέραμε από εδώ και από εκεί. Κατά καιρούς αναγκαζόμαστε να αγοράσουμε πάλι, κάθε φορά μετά από μια εκδήλωση, από την αρχή καινούργια υλικά ή τα μισά λείπανε. Ή χανόταν ή χαλάγανε, γιατί τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Συνεπώς δεν πιστεύω ότι κερδίζει ο Δήμος τίποτα με αυτό. Όχι ότι είμαι αντίθετος δηλαδή, απλώς να επισημάνω αυτό ότι σε λίγο καιρό δεν υπάρχει τίποτα από τα μεγαφωνική. Και επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι. Στην εισήγηση του κυρίου Προϊσταμένου των Οικονομικών που είχαμε την προηγούμενη φορά στην Οικονομική Επιτροπή, είχε 2-3 παρατηρήσεις. Για πρώτη φορά, μάλλον διευκρινήσεις, για πρώτη φορά τις βάζει αυτές. Εδώ βλέπω σήμερα δεν τις έχετε, τις έχετε αφαιρέσει. Διευκρινήσεις. Η πρόταση για αύξηση του κωδικού αριθμού εσόδων 42-13-01 με ποσό το 2.000 ευρώ
και του κωδικού εξόδων 008201 με το ποσό των 850 ευρώ ζητήθηκε από το Γραφείο Μισθοδοσίας. Η πρόταση για τη δημιουργία του νέου κωδικού εξόδων 008204 και η καταχώρηση σε αυτόν του ποσού των 1.650 ευρώ ζητήθηκε από το λογιστήριο. Γιατί αυτές οι διευκρινήσεις και τι ακριβώς σημαίνουν αυτούς τους κωδικούς, ποτέ δεν έχεις παρατηρήσεις. Ο κύριος Μαγιάγκας. Δεν υπάρχουν στο φάκελο σήμερα, ήταν μόνο στην Οικονομική Επιτροπή. Και εγώ για τον κωδικό 421301 θέλω να ρωτήσω. Έχετε προσθέσει τον κωδικό 421301 με αιτιολογία απεργία 2.000 ευρώ. Να ρωτήσω τι είναι αυτό ήθελα. Στον κύριο Γιώτη πρώτα, την διαφορά αυτή, την εισήγηση που αναφέρεται, δεν την έχω μπροστά μου, δεν την βλέπω, λένε μήπως μπερδευόμαστε με το τρίτο, με το τρίμηνο, οι παρατηρήσεις της οικονομικής που έχει γίνει για το τρίμηνο. Θα σας το πω σε λίγο. Κύριε Μαγιάγκα, όταν λέμε ότι κάνουμε μία απεργία κατευθείαν, παρακρατείται από τη μισθοδοσία. Δηλαδή, το επόμενο μήνα, αφού καταγράψουμε τις απεργίες, τον επόμενο μήνα παρακρατείται από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Άρα, υπάρχει ένα ποσό το οποίο πρέπει να κατατεθεί σαν έσοδο στο Δήμο και να προστατευτεί στον να αλλάξει ο προϋπολογισμός. Ευχαριστώ. Μπορώ να τη δω λίγο για να σας απαντήσω. Ναι, αυτές οι παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται και σαφώς πρέπει να γίνονται αυτές οι παρατηρήσεις κάνει την πρόταση από ποιο τμήμα ζητούνται οι τροποποιήσεις. Άρα δηλαδή το τμήμα μισθοδοσίας ζήτησε να κάνουμε αυτή την αύξηση. Δεν μπορεί δηλαδή αυθαίρετα το τμήμα προϋπολογισμού να κάνει τις αυξήσεις. Το διευκρινίζει ο προϊστάμενος ποιος έχει δώσει εντολή για να κάνει την τροποποίηση. Επειδή έχει αλλάξει ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας, δεν γινόταν πρώτα αυτό. Σε κάθε, αν το είδατε, συγγνώμη, και το είδατε και όχι, και στην προηγούμενη δημοτική τροποποίηση υπήρχε αυτή η αναγραφόμενη στήλη. Παρακαλώ τοποθέτηση. Θα κάνει κανένας τοποθέτηση, ψηφίζετε. Τοποθέτηση μιλάμε. Κανένας άλλος, ο κυρία Φανίδου, ορίστε. Και στην Οικονομική Επιτροπή και σήμερα θα ξαναπούμε για μία ακόμη φορά. Υπάρχει σε ανούσια και δευτερεύοντα θέματα μία κατασπατάληση του χρήματος σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία ζει όλη η χώρα και ο Δήμος Βοΐου για τον οποίο μιλάμε. Δεν έχει λειτουργήσει το γραφείο εσόδων που είχε εξαγγείλει άπειρες φορές η κυρία Αντιδήμαρχος για ίσπραξη παλαιών ετών, ενώ λέγαμε εμείς και ξαναλέγαμε ότι οι δημότες δεν μπορούν να έχουν όπως διάφορους έμεσους φόρους που θέλατε να επιβάλλετε αναδρομικά, ενώ σε αντίθετα διασπαθίζεται το χρήμα του Δήμου Βοΐου χωρίς να πιάνει τόπο αυτά τα οποία πληρώνουν οι δημότες και παίρνετε από τη ΣΑΤΑ στην δύσκολη περίοδο την οποία ζούμε. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αδιαφάνεια σε πολλά πράγματα και εδώ θα αναφερθώ ένα απλό παράδειγμα, θα πω, ότι θα κινδυνέψει το Κέντρο Υγείας Τσοτιλίου και εμείς ακούμε σε κάθε ερώτηση που παίρνουμε ασάφειες, έπρεπε να παραστώ, αντί να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθούμε είτε για τα υποθηκοφυλακία, είτε για τα θέματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας, τα συζητάμε στα ΚΑΠΗ και συζητάμε και θα ρίσκε και είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο με μία παρουσία του Δημάρχου, γιατί έπρεπε να είναι εκεί. Τι ακριβώς, ποτέ δεν καταλαβαίνουμε τι απάντηση παίρνουμε σε αυτό το οποίο ρωτάμε. Και εκείνο το οποίο βλέπω, υπάρχει σωρία προμηθειών,
Δεν γίνονται τεχνικά έργα και περιγραφές, ελάχιστα είναι αυτά τα οποία γίνονται για να προχωρήσουν με την νόμιμη διαδικασία και υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια. Επομένως, όπως τοποθετηθήκαμε εκτός του κονδυλίου της πυροπροστασίας και τώρα όπως έρχεται, θέλετε να την πάρετε τη μικροφωνική και την ενίσχυση των διοργανώσεων των αθλητικών εκδηλώσεων, στα υπόλοιπα όλα υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια και κατασπατάληση και γι' αυτό το λόγο δεν το ψηφίζουμε. Ωραία. Έτσι και αλλιώς, κύριε Ορφανή, ξέρω ότι δεν τα ψηφίζετε, αλλά απλώς δεν θέλω να ρίχνετε μομφή για μένα για το κέντρο υγείας. Ήμουν υποχρεωμένος σαν γιατρός. Όχι σαν. Τη στιγμή που καλέστηκα, έπρεπε να πάω για να δω τι προβλήματα έχει το κέντρο υγείας. Ναι. Δεν είμαι ούτε συνταξιούχος ούτε τίποτε, κύριε Ορφανή. Αυτά να τα ξέρεις. Ναι, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Κάποιες κυρίες, αυτό το οποίο ούτε καν έχει σχέση με το Δήμο. Και βάλα, ας πούμε, το Δήμο μπροστά. Το βάλα, το βάλα κάποιες κυρίες. Δεν φέρει τα ρεκέντρα. Σας παρακαλώ, εντάξει, τελειώσαμε, παιδιά. Ήταν πλέον αργά. Τελειώσαμε αυτό το θέμα. Ούτε τον είναι τη δήμορφη ενημέρωση. Παρακαλώ. Παρακαλώ, τελειώσαμε με αυτό. Άρα, κατά συνέπεια, πάμε για την ψήφιση. Δεν ψηφίζετε, κύριε Γιάννη. Όχι. Ναι. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Εκμίσθωση του δημοτικού σφαγείου. Κυρία Παπαδιώτη, έχετε το λόγο. Όλοι γνωρίζουμε για τη διαδημοτική επιχείρηση σφαγείων που είχε η πρώην Δήμη, η τέσσερι Δήμη, έχοντας το ποσοστό το 25%, φέραμε στο Συμβούλιο, έχει γίνει η εκαθάριση της συγκεκριμένης διαδημοτικής επιχείρησης και τώρα καλούμεθα για να εκμισθώσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο για να μην κάθεται έτσι και τουλάχιστον να έχει κάποια έσοδα και ότι βρέθηκαν ενδιαφερόμενοι. Θέλεις να συνεχίσεις κάτι. Τελειώσαμε. Ερώτηση κανένα. Καλούμεθα να εκμισθώσουμε το σφαγείο, το δημοτικό σφαγείο που βρίσκεται στην περιοχή μας. Να εγκρίνουμε την εκμίσθωση του συγκεκριμένου. Οι όροι θα προταθούν στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή και θα φέρουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Απλώς η εισήγηση για να κάνουμε να προχωρήσουμε στην εκμίσθωση. Ερώτηση. Ο Γιώτης. Όχι, μισό λεπτό. Καραβατιάσατε. Άλλος. Θα μιλήσετε κι εσείς. Δεν είδα. Ορφανίδου, Καραπατζιάς, Μαγιάγκας και Γιώτης. Ωραία, κύριε Ορφανίδου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε πλέον κλείσει την οποιαδήποτε διεκδίκηση για το ΦΠΑ της κατασκευής του δημοτικού σφαγείου. Γιατί υπήρχε όρος ότι εφόσον το δώσουμε σε δημοπράτηση, απόλυται για το Δήμο το ποσό περίπου των 400.000 ευρώ και δεν τον δουλέψει ο ίδιος ο Δήμος. Αν το έχετε δει, αν το έχετε με ποιο τρόπο παρακάμψει, αν τα διεκδικούμε ή αν σβήσαμε και είπαμε ότι πλέον δεν τα διεκδικούμε. Ο κ. Καραβατζιάς. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να ρωτήσω, το πρόλαβε η κ. Ορφανίδο. Σωστά, έτσι πρέπει να απαντηθεί, γιατί δεν να αποσαφηνίζεται μέσα από την εισήγηση που έχετε. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι, υπάρχει μελέτη η οποία μπορεί να μας αποδείξει ότι με τη διαδικασία της εκμίσθωσης μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει στο Δήμο, με δεδομένο ότι την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μια συζήτηση εδώ, ήταν παρουσία, πώς το λέγανε, ο λογιστής, όχι ο Ορκωτός, ο κύριος Μάρας, ναι, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά ότι ολόκληρη η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία
μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα 3 σφαγεία βιομηχανικά που υπάρχουν στην Κοζάνη. Δηλαδή, μας άφηνε να καταλάβουμε ότι, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα, ότι είναι ασύμφοροι. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από πώς προβαίνεται σε αυτήν την πράξη. Προβαίνεται για την αποκατάσταση μετά την εκαθάριση της εταιρείας και την υποχρέωση που έχουμε, αφού είμαστε αυτοί που, πώς το λέμε, παίρνουμε μετά τη διάλυση της εταιρείας υποχρεωτικά τα περιουσιακά στοιχεία, και βεβαίως σωστά κάνουμε όσον αφορά την αποδοχή μετά την εκαθάριση της εταιρείας. Λέω, υπάρχει ενδιαφέρον αυτήν τη στιγμή. Ο κ. Μαγιάγκας, παρακαλώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω σχετικά με τους όρους δημοπράτησης, εάν το συγκεκριμένο κτίριο θα προορίζεται αποκλειστικά για σφαγείο ή μπορεί να δοθεί και για άλλη χρήση. Παράδειγμα, εγώ λέω σαν αποθηκευτικό χώρο. Γιατί πιο πολύ ενδιαφέρομαι θα βρεθούν αν είναι και για άλλες χρήσεις ή αν πας αποκλειστικά για σφαγείο. Και όπως επίσης εγώ προτείνω, ένα ελάχιστο ποσό να ορίσετε και ένα ελάχιστο ποσό δημοπράτησης. Δηλαδή, μην βρεθεί κάποιος με 100 ευρώ το πάρει και είναι ασύμφορο για το Δήμο. Ο κύριος Γιώτης. Στα περισσότερα καλύφθηκε από τον συνάδελφο τον κύριο Καραπατσιά. Θέλω να προσθέσω όμως και εγώ μια ερώτηση σχετικά με το οικονομικό πάλι. Την προηγούμενη φορά που το ξανασυζητήσαμε και το πήρατε πίσω, υπήρχε μια ασάφεια. Χρωστάει ή δεν χρωστάει ο Δήμος στα σφαγεία? Η μισή από εδώ μέσα λέγατε όχι και η μισή λέγατε ότι χρωστάει ναι. Έχετε εικόνα, χρωστάμε στον εργολάβο που το κατασκεύασε ως Δήμος? Φαίνεται πουθενά στους κωδικούς του προϋπολογισμού αυτά να τους δούμε κι εμείς? Ναι, ήταν μια, αν θυμάμαι, μια διχογνωμία την προηγούμενη φορά. Εμείς λέγατε ναι, εμείς λέγατε όχι. Σήμερα έχετε ξεκάθαρη εικόνα. Και δεύτερον, στους όρους δημοπράτησης. Κι εγώ θέλω πράγματι να βρεθεί ενδιαφερόμενος και ο Δήμος να έχει έσοδα και οι δημότες του Βουλίου να μην ταλαιπωρούν, να τρέχουν στο Άργος κλπ. Σφαγεία. Ωστόσο όμως ρωτώ, υπάρχει πίσω από το παρασκήνιο καμιά συζήτηση και μια προετοιμασία ή να βάλουμε στους όρους δημοπράτησης, όποιος το πάρει, να έχει και κάποια ειχέγγυα. Όχι να το πάρει, να μπει μέσα, να δουλεύει, να καταστραφούν τα μηχανήματα κλπ. Για 4-5 χρόνια πόσο θα το πάρει, 7-9 και να αφήσει και στο τέλος, όπως γίνεται σύνδεση με τα δημόσια κτίρια, ένα χρέος γιατί δεν θα πληρώνει τον ίδιο οτιδήποτε. Κάνετε καμιά προετοιμασία γι' αυτό, καμιά συζήτηση, υπάρχει ενδιαφερόμενος. Και κυρίως δεν να βάλουμε στους όρους δημοπράτησης παρατηρήσεις τέτοιες που κάποιος να είναι επενδυτής αξιόλογος ή, εν πάση περιπτώσει, να έχει κάποια εμφάνιση οικονομική. Καλώς, κύριε Παπαδιώτη. Κύριε Ορφανίδου, σχετικά με το ΦΠΑ, το έχουμε ψάξει. Έχει παραγραφεί το δικαίωμα της επιστροφής του ΦΠΑ, γιατί δεν έχει λειτουργήσει το πρόγραμμα μετά από 3 χρόνια. Δεν έχει λειτουργήσει σαν τη χρήση, σαν σφαγείο. Άρα, η εφορία μας απήντησε ότι δεν έχουμε δικαίωμα επιστροφής. Παραγράφει. Ήταν 3 χρόνια, αν θυμάμαι, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, πρέπει να ήταν το 2014 η συγκεκριμένη παραγραφή. Ο νόμος λέει ότι επιστρέφουμε το ΦΠΑ όταν λειτουργήσει η επιχείρηση, γιατί ήταν επιδοτούμενο το πρόγραμμα, και όταν κάναμε αίτηση στην εφορία και μας απάντησαν ότι παραγράφει το δικαίωμα της επιστροφής του ΦΠΑ. Μιλώντας, σας μεταφέρω, συγγνώμη, σας μεταφέρω. Ξαναρωτάω, γιατί καταγράφεται στα πρακτικά. Ναι. Έληξε το 2014, ξαναρωτώ. Απαντάω το εξής. Σας μεταφέρω αυτά που μου έχει αναφέρει η κυρία Μάρ, από το γραφείο του Μάρα. Αυτή τη στιγμή για το 2014 θα σου δώσω εγγράφος, θα σου δώσω την αίτηση παραγραφής. Και αν θέλετε, είτε θα σας τη στείλω. Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν είμαι έτοιμη να σας απαντήσω. Και εδώ σας λέω, δεν είμαι έτοιμη, γιατί δεν έχω την αίτηση. Δηλαδή, παρακαλώ, μην φωνάζετε. Ας τηλεφωνούσατε νωρίτερα, ας κάνατε την εκαθάριση νωρίτερα. Τι λέτε, παρακαλώ, δεν ακούγες. Όλες οι αστάθειες, όλες... Παρακαλώ, όλες παρακαλώ. Οι αστάθειες δικές μας είναι. Εσείς τα τακτοποιήσετε όλα. Και προσπαθούμε και κάνουμε παρακαλώ, δικές μας τα. Τι λέτε? Έχετε το λόγο, το λέγει το δικηγορικό και μας υπένετε. Θα το δούμε. Θα σας απαντήσω.
σχετικά. Καλώς, θα φέρω το έγγραφο. Μη φωνάζετε, θα φέρω το έγγραφο να σας πω. Πάρουμε την αίτηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Παρακαλώ, να τελειώνουμε. Συνεχίστε, κυρία. Σχετικά και τον κύριο Καραμπατζιάκη για την κατόρθωση, αν υπάρχει μελέτη ή οτιδήποτε άλλο για την εκμίσθωση, κατά πόσο θα φέρει εισοδήματα, θα σας το αναφέρει ο κύριος, θα σας εξηγήσει ο κύριος Κερικτές, ο οποίος συζήτησε με τους ενδιαφερόμενους. Λοιπόν, θα μιλήσετε και παρακαλώ, μην διακόπτε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είδα, τώρα θέλει να μιλήσω, να πω εγώ. Αυτή τη στιγμή δεν καλούμεθα να δούμε αν το ΦΠΑ ή οτιδήποτε. Καλούμεθα για να κάνουμε την εκμίσθωση του συγκεκριμένου. Και θα πάμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τους όρους. Όσο αφορά και το ΦΠΑ, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να μας κάνει να εγκρίνουμε κατά πόσο μπορούμε να πάμε για δημοπράτηση για το συγκεκριμένο σφαγείο. Τώρα, όσο αφορά και το ΦΠΑ. Γιατί το δημοπρατήσατε, κυρία Παπαδιώτη, έχει δημοπρατηθεί όλοιους. Κυρία Παπαδιώτη, σας παρακαλώ, μην κάνετε συζήτηση τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Νάκο. Κύριε Χτέ, για απαντήστε λίγο, σας παρακαλώ. Να τελειώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να έχουμε εντάσεις. Υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ουδέποτε λειτουργήσε. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι από τη στιγμή που δεν μπορεί να το λειτουργήσει και καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος σε ένα δημοτικό σφαγείο, είναι να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ξεκινάει σήμερα, αφού έχει γίνει η καθάριση, παίρνοντας μία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο για μίσθωση του δημοτικού σφαγείου. Οι περαιτέρω ενέργειες θα ακολουθήσουν από την Οικονομική Επιτροπή που θα βάλει τους όρους δημοπράτησης του σφαγείου με τους καλύτερους δυνατούς όρους που θα έχουν σχέση και με το Δήμο αλλά και με πιθανούς ενοικιαστές του σφαγείου έτσι ώστε ο στόχος μας ποιος είναι, να λειτουργήσει το σφαγείο, να προσληφθούν άτομα από την τοπική κοινωνία, να το δουλέψει καλά ο επιχειρηματίας, αν μη τι άλλο να επενδύσει πάνω και στην ίδια κτηριακή εγκατάσταση και να φανεί ένα πρόσθετο όφελος για την περιοχή μας. Δεν νομίζω να αμφισβητείται ή να μη θέλει κανείς κάτι τέτοιο και δεν καταλαβαίνω τι θα πει να κάνουμε μια μελέτη σκοπιμότητας. Μιλάμε συγκεκριμένα πράγματα. Παίρνουμε απόφαση και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για να εκμισθώσουμε το σφαγείο. Όλα τα άλλα θα έρθουν στην πορεία. Θα συζητηθώ στην Οικονομική Επιτροπή οι όροι δημοπράτησης και μετά θα έρθω και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει γνωστό σε όλους τους συναδέλφους αυτή η όρη για αυτό το συγκεκριμένο κτίριο. Βεβαίως υπάρχει προετοιμασία, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά εγώ σας είπα ότι αν υπήρχε δυνατότητα σήμερα να μισθώσουμε το σφαγείο υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι σκέφτονται και να επενδύσουν πάνω σε αυτή την εγκατάσταση. Όχι, όχι, δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Τοποθέτηση. Παρακαλώ τώρα, κύριε Νάκο. Κύριε Νάκο, σας το είπα χίλιες φορές. Δεν έχετε το δικαίωμα, δεν είστε Δημοτικό Συμβούλιο. Δημοτικό Σύμβουλο. Και εσείς κάνετε τον έξυπνο. Σας παρακαλώ τώρα. Αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Κυρία Ορφανίδου, άλλος έχει τοποθέτηση. Καραμπατιάς, Γιώτης. Ο κύριε Ορφανίδου έχει το λόγο. Φυσικά και δεν είμαστε αντίθετοι από το να έρθουν έσοδα στο Δήμο, αλλά είμαστε εν έτη 2016, είμαστε καποδιστριακός Δήμος και όλα τα θέματα, καλλικρατικός Δήμος, ευχαριστώ Δήμαρχε για τη διόρθωση, είμαστε καλλικρατικός Δήμος και έρχονται, αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό έκανα ανακόλουθη την πρότασή μου, έχουμε στην προκειμένη περίπτωση νοοτροπία
ούτε καν καποδιστριακών δημάρχων με τα τότε που ίσχυαν τότε, συνεχίζουμε να τα εφαρμόζουμε τώρα στον Καλλικράτη. Χωρίς μελέτη βιωσιμότητας, σκοπιμότητας, αυτοί που θα έρθουν να επενδύσουν, τι ακριβώς θέλουν να επενδύσουν στο ασυγκεκριμένα σφαγεία, αν πραγματικά, γιατί είδαμε υπάρχουν φωτογραφημένες δημοπρασίες, γι' αυτό να μην σου κακοφαίνεται, Δήμαρχε, για την αδιαφάνεια που λέω, να προσλαμβάνονται κάποιοι ημέτεροι ή να παραχωρούμε σε κάποιους ημέτερους κάποια δημοτικά κτίρια στην περιοχή μας και δεν βλέπω να δημιουργούνται σε καμία των περιπτώσεων θέσεις εργασίας. Μην ξεφεύγει, σας παρακαλώ. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς να, έχουμε, να μας έχετε απαντήσει αν οφείλουμε προς τον εργολάβο, τι ποσόν οφείλουμε προς τον εργολάβο, γιατί έχει κλείσει το τέτοιο και πώς θα κληθούμε να τον πληρώσουμε αν θα μας κάνει αγωγή ο εργολάβος, χωρίς να απαντηθεί τίποτε από τα ερωτηματικά που έχουν τεθεί επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρνεται έτσι εκ του προχείρου στο γόνατο εκμίσθωση των σφαγείων. Και φυσικά θα ήμασταν σύμφωνοι αν υπήρχαν όλα αυτά κατά την εισήγηση της κυρίας Αντιδημάρχου να πούμε ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει η προχειρότητα, η παραπληροφόρηση ή η ελλιπής μάλλον, για να είμαι πιο ακριβολόγος, πληροφόρηση, δεν το ψηφίζουμε. Ο κύριος Καραβαντζιάς. Και βέβαια πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία του Δήμου, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει η διαδικασία δημοπράτησης με συγκεκριμένους όρους και βεβαίως εγώ επιμένω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μελέτη η οποία να δείχνει τις δυνατότητες του συγκεκριμένου σφαγείου, τη δυνατότητά του να επεκταθεί και σε άλλους τομείς ακριβώς. Να μπορεί δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο η περιοχή μπορεί, πάει ο νου σας, δεν τολμώ να το πω. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιοποιηθεί με μια μελέτη. Προκύπτει όμως θέμα. Το συγκεκριμένο έργο έχει χρέος, το παραδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος την προηγούμενη φορά εδώ, 450.000. Προκύπτει από αυτό που είπατε, από το ΦΠΑ κλπ. Κλπ. Που σημαίνει δηλαδή ότι συνολικά πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό. Άρα η μελέτη σκοπιμότητας είναι απαραίτητη για να μην πάμε στο γόνα. Άρα συμφωνώ με τη διαδικασία δημοπράτησης για να ελέγξει, για να απαντήσει. Θα σου πω, συνάδελφε, η μελέτη σκοπιμότητας θα απαντήσει εάν μπορεί να είναι βιώσιμη η επιχείρηση, πώς μπορεί να μπει, πώς μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση, αν μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς δραστηριότητας σφάγιων, όπως είπε πριν. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα πει ο ιδιώτης. Θα πρέπει πρώτα να τα μάθουμε εμείς από ειδικούς που ασχολούνται από αυτά τα πράγματα, από αυτούς που ξέρουν, από τους μελετητές, και από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Συνεπώς και του Δημοτικού Σφαγείου. Έτσι, μια πρώτη απόφαση λοιπόν παίρνουμε σήμερα για την εκμίσθωση. Θα έρθει ξανά στην Οικονομική Επιτροπή για τους όρους, θα έρθει ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ λέω, αφού θα γίνει αυτή η διαδικασία και είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να την κάνουμε, να την κάνουμε μαζί με τη μελέτη. Μια μικρή μελέτη, έχουμε ειδικούς και οικονομολόγους, έχουμε να τους βάλουμε να κάνουν μια μελέτη και να ψάξουν όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα πριν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, κύριε Τζιλίνη, δεν καταλαβαίνω. Τα ξέρετε όλα τόσο καλά που δεν χρειάζεται δηλαδή να... Μα ποιο παραπέρα. Εμείς είμαστε πολιτικό όργανο εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κύριε Γιωτή. Πρέπει να βρούμε ακριβώς να δώσουμε απαντήσεις. Τέλος πάντων. Έχει γι' αυτό να τα αφήσετε. Να τα αφήσετε αυτά. Αυτά τα λόγια να τα αφήσετε από εδώ μέσα. Εντάξει. Εντάξει, σας είπα. Σε εσάς θα φωνάξω. Και σε όλους θα φωνάξω. Εντάξει. Δεν είναι ανάγκη να με το επιτρέψετε. Σας φωνάζω εγώ, γιατί εγώ είμαι πρόεδρος εδώ πέρα και φωνάζω. Και θα φωνάξω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Τζιλίνη, μην επεμβαίνετε τώρα. Σας παρακαλώ. Εντάξει.
Μπορεί να έχει άδικο. Πάρε το λόγο και πέστε τα. Μπορεί να έχει το άλλο. Πάρε το λόγο και πέστε τα. Κύριε Νάκο, σας παρακαλώ, μην πετάγεστε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν είστε το Δημοτικό Συμβούλιο εσείς. Κύριε Τζιλινή, κύριε Τζιλινή, κύριε Τζιλινή, αφήστε να τελειώνουμε. Κύριε Γιώτη, κύριε Νάκο, σας παρακαλώ. Κύριε Νάκο, κύριε Νάκο, κύριε Νάκο, σας παρακαλώ. Για τελευταία φορά, σας παρακαλώ. Για τελευταία φορά σας λέω. Σας παρακαλώ. Κύριε Γιώτη, τοποθετηθείτε, παρακαλώ. Το θέμα έρχεται για δεύτερη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε έρθει και πριν ένα μήνα ανάμιση. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής, καθάρισης και παραλαβής από το Δήμο, το είχατε βάλει ως θέμα βιαστικά και επιπόλαια και το πήρατε πίσω στη συνεδρίαση την προηγούμενη. Το αποσύρατε. Σήμερα πάλι το ίδιο πρόχειρα έρχεται. Και έρχεται το ίδιο πρόχειρα γιατί νομίζετε ότι τέτοια θέματα πρέπει να τα παίρνουμε αποφάσεις μόνο και μόνο με τον τίτλο. Τον νοικιάζουμε. Ναι ή όχι. Και αυτό φτάνει. Δηλαδή, καλείτε τους δημοτικούς συμβούλους εδώ πέρα χωρίς ενημέρωση, χωρίς στοιχεία παρακαλώ, να πάρουμε αποφάσεις μόνο και μόνο χρησιμοποιώντας τον τίτλο. Έχετε μέσα στο φάκελο. Μέσα στο φάκελο. Την άδεια οικοδομής. Που δεν χρειάζεται. Έχετε το πιστοποιητικό μεταγραφής. Που δεν χρειάζεται. Έχετε από την τμήμα διαχείρισης εκτάσεων του αναδασμού, που δεν χρειάζεται. Έχει την παραχώρηση έκτασης από το γόνατο μακαρονερίο, που δεν χρειάζεται. Παρακαλώ. Μην με διακόπτε, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Μην με αφαιρείτε τον χρόνο. Έχετε όλα αυτά μέσα. Έτσι τα αντιμετωπίζετε στα θέματα. Τι με λέτε να γίνει. Καλώς. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μου τρώω τον χρόνο. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Έχετε λοιπόν όλα αυτά εδώ μέσα. Κύριε Γιώτη. Και δεν έχετε ένα έγγραφο της εφορίας. Και πώς με εδώ μέσα στην Κολοκυθιά. Η μισή λένε όχι το έγγραφο του 10 και όλοι οι άλλοι μισή λένε το έγγραφο του 14. Φάλτε στο φάκελο τα στοιχεία που έχετε. Προχθές σας ρωτάγαμε, χρωστάει ή δεν χρωστάει. Και μας λέγατε, μισή λένε χρωστάγανε, μισή λένε χρωστάγανε. Σήμερα μας ρωτήσει όλους πάλι το ίδιο θα πείτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει πουθενά δεν αποδεικνύεται αυτό ή φαίνεται στον προϋπολογισμό αν χρωστάμε ή όχι. Τελειώσε. Επειδή αυτό λοιπόν είναι ένα έργο που ο Δήμος τόσα χρόνια περίμενε. Είναι ένα έργο σοβαρό που θα βοηθήσει την περιοχή και το Δήμο. Συμφωνούμε κύριε Κυριακτέ, όλοι θέλουμε το καλό. Να νοικιαστεί, να είναι ο Χέγγιος ο εργολάβος που θα το πάρει, να βρει στο Δημοσίου θέσεις εργασίας, ναι. Αλλά για να τα προβλέψουμε όλα αυτά πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση. Εδώ πέρα όλα πολύ πρόχειρα με ένα τίτλο μόνο. Και στην Οικονομική Επιτροπή που είναι μέλος τώρα που λέτε το ρίχνει τον μπαλάκι εκεί, και εκεί το ίδιο θα έρθει. Πάλι ο τίτλος θα έρθει. Τα ζούμε καθημερινά. Άρα λοιπόν δεύτερη φορά το φέρνετε μόνο με ένα τίτλο. Ένα έργο τόσο σοβαρό που ο Δήμος περίμενε τόσα χρόνια να το πάρει στα χέρια και να το αξιοποιήσει. Κύριε Γιώτη, τελειώσατε. Ο κύριος Μαγιάκας, παρακαλώ, μετά. Ο κύριος Μαγιάκας έχει το λόγο. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα κτίριο το οποίο 5 χρόνια δεν έχει αποφέρει ούτε ένα ευρώ στο Δήμο. Καλώς ή κακώς ο Δήμος δεν μπορεί να το λειτουργήσει. Εντάξει. Το αν έχει χρέος στο ΦΠΑ, Μιχάλη ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν σημαίνει αυτό το χρέος μπορεί να υφίσταται και στα επόμενα 10 χρόνια. Να πάει δικαστικά και να. Δηλαδή, θα αφήσουμε αυτό το κτίριο για 10 χρόνια να μην μισθωθεί από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το δουλέψουμε. Έτσι. Όσον αφορά. Εμείς, να πω κάτι. Εμείς εδώ πέρα ψηφίζουμε εάν θα πάρουμε απόφαση για δημοπράτηση του κτιρίου ή όχι. Οι όροι είναι διαφορετικοί μετά. Και κάτι τελευταίο. Ο τρόπος μίσθωσης ενός ακινήτου δεν χρειάζεται για μένα κάποια ιδιαίτερη μελέτη. Ο πιο σύνηθες τρόπος είναι τι κεφάλαιο έχεις βάλει και τι ποσοστό απόδοση θες από αυτό το κεφάλαιο. Εάν έβαλε ο Δήμος 1,5 εκατομμύριο και θες ένα 5% ετησίως από αυτό, έτσι υπολογίζεται το μίσθωμα, δια 12. Απλά. Ωραία. Ο κύριος Γκρεκτές. Θέλω να μου πει ο κύριος Καραμπατζιάς, όταν νοικιάσαν το αρχοντικό μια δημοτική αρχή και έφτασε το ενίκιο στις 12.000 ευρώ, από ό,τι θυμάμαι, και με επένδυση 500.000, τι μελέτη είχε κάνει και το είχε κρίνει αυτό τότε. Τίποτα.
Κοίταξε. Σας παρακαλώ. Είσαι πολύ μικρός. Στα χρόνια. Σας παρακαλώ, κύριε Νάκο. Είσαι πολύ μικρός. Είσαι μικρός στα χρόνια. Στα χρόνια. Στα χρόνια και να γνωρίζεις. Εκείνη η μελέτη ήταν άψογη. Ήταν, είσαι μικρός. Δεν γνωρίζεις. Κύριε Νάκο, πάρ' τον άλλο. Θα πήμα την ξέρεις, γιατί την έχεις πρότυπο. Κύριε Νάκο, δεν ακούγεται. Δεν τον έδωσα εγώ το ενίκιο. Κύριε Νάκο, παρακαλώ, μπορείτε να πάτε έξω. Μπορείτε να πάτε έξω. Μπορείτε να πάτε έξω, σας παρακαλώ να ηρεμήσετε και μετά έρχεται. Παρακαλώ, κλείστε και το μικρόφωνο. Κλείστε το μικρόφωνο λίγο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Νάκο, δεν είναι πράγματα, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, κύριε Νάκο, Παναγιώτη, σταματήστε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ψηφίστε όχι. Όχι, δεν θα απαντήσετε σε κανέναν. Σε κανέναν θα απαντήσετε. Ψηφίζετε όχι. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα καταγραφεί στα πρακτικά για ποιο λόγο είπαμε εμείς σαν παράταξη ότι δεν το ψηφίζουμε. Καλώς. Γιατί έρχεται εκ του προχείρου και δεν έχουμε πει... Θα καταγραφεί. Θα καταγραφεί. Όχι. Δεν το ψηφίζετε. Κύριε Καραπατσιά. Ναι, είπαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ψηφίζετε. Τους όρους που έβαλα. Μελέτη δεν είναι... Άρα δεν το ψηφίζετε, Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι. Κύριε Μαγιάκα, ναι. Ωραία. Κύριε Νάκο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα ξαναεπεμβαίνετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν θέλετε, βγαίστε έξω, παρακαλώ. Δεν θα ξαναεπεμβαίνετε. Όχι, δεν υπάρχει όρος. Δεν έχεις το δικαίωμα. Σας παρακαλώ, μπορούμε να σεβαστούμε και άλλους δημάρχους. Αλλά δεν έρχονται. Ό,τι αφορά το δικό σου, τη Σιάτσα, πολύ ευχαρίστως. Σ' άφησα να μιλήσετε και για τη Σιάτσα. Αλλά τώρα δεν έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε. Παρακαλώ. Εντάξει. Πάμε στο τρίτο θέμα. Νομίζω, και δεν το λέω από μομφή στο πρόσωπό σας, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείτε να κρατήσετε τη διαδικασία, ειλικρινά, και αυτό το οποίο γίνεται, χωρίς σεβασμό, δεν μιλάω για τον κύριο Νάκο, για τον οποιονδήποτε δήμαρχο είναι παρόν εδώ, ή πολίτη, να μην μπορείτε να τον προστατεύσετε από το στυλ που είδαμε να διαδραματίζεται προηγουμένως. Ονοών νοήτο. Νομίζω όχι ότι... ονοών νοήτο. Όχι ονοών νοήτο. Είναι καταγεγραμμένο. Όχι ονοών νοήτο. Η αμετροέπεια, και εγώ δεν γίνομαι δικηγόρος κανενός αυτή τη στιγμή, αλλά η όχι αμετροέπεια όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο περισσεύει τις περισσότερες φορές ευθύνη δική σου, πρόεδρε. Ναι, αλλά ευθύνη και δική σας, η οποία δεν έχετε σεβασμό ούτε για τον εαυτό σας πρώτα. Και μετά στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιου. Κάθεστε και φωνάζετε και κάνετε. Και εσείς πάλι τα ίδια. Είστε απαράδεκτοι και ήσασταν και δήμαρχος. Χρησιματίστε και δήμαρχος. Απαράδεκτοι είσαστε. Και τώρα θέλετε να ρίξετε και μορφή. Ρίξατε και την προηγούμενη μορφή. Πάμε στο τρίτο θέμα. Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης και λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή του ΑΕΔ. Στη Σιάτσα. Κυρία Παπαδιώτη, έχετε το λόγο. Όπως είναι γνωστό, στη Δημοτική Ενότητα Σκάτιστα του Δήμου Βοΐου λειτουργεί γραφείο ανταποκριτή ΟΕΔ, το οποίο παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της περιοχής. Εν ώψη της λήξης της προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης της 31/5 του 2016 και το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Σκάτιστας, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
Πρώτον, να εγκρίνει την παραπάνω την παράταση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ από 1 έκτου το 16 έως 31 πέμπτου το 17 στη Δημοτική Ενότητα Σκιάτιστες του Δήμου Βοΐου. Δεύτερο, εξισορροπεί τον Δήμαρχο κ. Λαμπρόπουλο Δημήτριο για την υπογραφή της εναλόγου προγραμματικής σύμβασης. Και τρίτον, ορίζει σαν ανταποκρίτρια του ΟΑΕΔ στη Δημοτική Ενότητα Σκιάτιστες τη Δημοτική Υπάλληλο κυρία Ζημάρα Ιωάννα με αναπληρώτρια τη Δημοτική Υπάλληλο κυρία Μάνιο Ελένη. Όλοι ναι. Ωραία. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων. Ο κύριος είναι η κυρία Παπαδίου, αλλά θα το εισηγηθεί ο κύριος Δόρδας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να εξηγήσω γιατί γράφτηκε στην πρόσκληση ότι θα είναι εισηγήτρια η κυρία Παπαδιώτη. Είχα ενημερώσει τον πρόεδρο ότι θα λείπω. Τελικά παρευρίσκομαι στο Συμβούλιο, γι' αυτό και θα εισηγηθώ κανονικά εγώ το θέμα όπως το είχαμε προγραμματίσει. Σας μοιράσαμε βέβαια καθυστερημένα την πρόταση για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων όπως είναι αναλυτικά μπροστά σας. Θα σας εξηγήσω ακριβώς. Προβήκαμε τώρα στην αλλαγή του κωδικού από ενίσχυση των αθλητικών σωματείων σε διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με το σκοπό πιο εύκολα τελικά να φτάσουν τα χρήματα στα σωματεία. Δηλαδή, ναι, θα ενισχυθούν οι αθλητικές εκδηλώσεις απευθείας από το Δήμο, αλλά με απότερο σκοπό να φτάσουν τα χρήματα στα σωματεία. Που σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια έχουν και έξοδα διοργανώνοντας αυτές τις εκδηλώσεις έτσι κι αλλιώς. Τώρα έχετε μπροστά σας μια ανάλυση που αφορά 7 εκδηλώσεις, αυτές που ήδη έχουμε ενημερωθεί ότι θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Φτάσαμε από τα 12.000 που είναι στον κωδικό. Αν θέλετε να τα διαβάσω κιόλας, αλλά τα έχετε μπροστά σας. Να το εξηγήσω μόνο λιγάκι. Στην πρώτη περίπτωση είναι δύο σύλλογοι που και αφορά το τουρνουά Σιάτιστας που διαδραματίζεται αυτές τις ημέρες εδώ Σιάτιστα. Και στις άλλες περιπτώσεις είναι πάντα από ένα σωματείο που διοργανώνει καταρχήν την ανάλογη δράση και θα συμβάλλει και ο Δήμος με το ανάλογο ποσό. Το σκεπτικό μας είναι, όπως ήταν και πέρυσι, προσπαθώντας να κάνουμε την υποχορήγηση που τελικά τα σωματεία δεν έφεραν τα ανάλογα παραστατικά ό,τι χρειαζόταν για να πάρουν τελικά τα λεφτά. Το σκεπτικό μας είναι να ενισχυθούν τα σωματεία ανάλογα με τη δράση που έχουν στον τομέα τους το καθένας. Η πρότασή μας τώρα είναι για αυτές τις 7 περιπτώσεις όπως τις βλέπετε. Αφορά 8 σωματεία. Το ποσό του συνολικά των 6.800. Αυτές οι εκδηλώσεις έχουν σε μια περίπτωση μονάχα, φεύγει λίγο μακριά, είναι το τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Σωτηλίου. Αυτό θα γίνει το Δεκέμβριο, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες είναι να γίνουν στο καλοκαίρι μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Ωραία, ερωτήσεις. Ο κύριος Γιώτης και ο κύριος Καραμπατζιάς. Κυρία Ορφανίδου, πρώτα η κυρία Ορφανίδου. Κυρία Ορφανίδου, έχετε το λόγο. Δεν κατάλαβα ακριβώς το κριτήριο της χρηματοδότησης, παράδειγμα τουρνουά που δοσφαίρου Σιάτιστας 1.800, με ποια κριτήρια ή 1.500 ή 700. Αν υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις, γιατί μήπως μηδενιστεί κάποια στιγμή ο κωδικός, δεν υπάρχουν χρήματα και υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις σοβαρές από σοβαρούς συλλόγους και δεν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν. Και επίσης, το ποσό των 6.800 ευρώ είναι αυτό το οποίο έχει εγγραφεί σε κωδικό και αν υπάρχει επιπλέον στον προϋπολογισμό του Δήμου. Και επίσης, αν έχουν κάνει αιτήματα άλλες ακαδημίες ή άλλοι αθλητικοί σύλλογοι στην προκειμένη περίπτωση για χρηματοδότηση. Ο κύριος Καραβατζιάς. Κάνουμε τοποθέτηση ερώτηση, έτσι. Με απασχολεί αν καλύπτονται όλοι οι σύλλογοι του Βοΐου με το ποσό αυτό. Και γιατί δεν παίρνετε υπόψη ότι από τη στιγμή που οι σύλλογοι θα ακούσουν ότι χρηματοδοτούνται κάποιοι, θα ζητήσουν και οι υπόλοιποι. Έπρεπε να γίνει μια προκήρυξη
ότι ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει αθλητικές δραστηριότητες, συλλόγων, τουρνουά κλπ. Κλπ. Να υποβάλουν όλοι δικαιολογητικά, να δούμε αν πράγματι γίνονται αυτές οι δραστηριότητες και με βάση το ποσό που έχουμε και με βάση το ενδιαφέρον που υπάρχει να χρηματοδοτηθούν. Γιατί δίνουμε τώρα σχεδόν το 60% των χρημάτων που έχουμε. Λοιπόν, άμα δίνουμε το 60%, εδώ τώρα καλύπτουμε 7-8 συλλόγους, σωματεία. Μπορεί να είναι τα πιο μεγάλα. Η Σιάτιστα, η Νεάπολη, το Τσοτήλι, η Γαλατινή κλπ. Ναι, η Νεάπολη δεν είναι. Το Τσοτήλι, η Γαλατινή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα. Έτσι. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν θα φτάσουν τα λεφτά αν πάμε αυτό το ποσό. Και μετά θέλω να τοποθετήσω. Ο κύριος Γιώτης. Στις δύο ερωτήσεις, τη μία την κάλυψε ο κ. Καραπατσιάς. Αν ενημερώθηκαν όλα τα σωματεία, γιατί όλα θέλουν να οργανώσουν εκδηλώσεις, αλλά δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν το χρήμα. Αν ήξεραν ότι θα βοηθούν από το Δήμο, ασφαλώς και αυτοί θα προγραμμάτισαν εκδηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, εντάξει, η Νεάπολη δεν έχει ειδικό συνεργάτη στο Δήμο. Βλέπω εδώ και οι δύο σύλλογοι του Σωτηλίου και καλώς πήραν. Σε άλλο, στην Νεάπολη απουσιάζουν παντελώς. Και έχει τόσα τμήματα και ποδοσφαίρου. Ένα είναι αυτό. Κύριε Πρόεδρε, χλευασμούς δεν θέλω. Και δεύτερον είναι... πώς ακριβώς θα γίνει η χρηματοδότηση. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως την εισήγησή σας ότι... Το έχω ανοιχτό, εννοείτο. Να τελειώσω και το δεύτερο ερώτημα. Πώς ακριβώς θα γίνει η χρηματοδότηση. Είπατε προηγουμένως είναι πιο εύκολο να φτάσει, αποφεύγουμε κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή, θα τους δώσω τα χρήματα με τη μορφή τιμολογίων. Θα φέρουν κάποιο εδώ προϊόν. Ωραία. Και αν είναι έτσι, πώς θα τη διασφαλίσετε ότι είναι 6-800, γιατί 700 θα πείτε σε κάποιους δήμους, θα σας φέρει τιμολόγια 1000. Όπως και πέρσι, ψηφίσαμε πίστοση για τα σουβλάκια στην Νεάπολη τις αποκρίες 2000 και φτάσανε πάνω από 10 εκδόσεις. Πώς ακριβώς και να φτάσει χρήματα για τους άλλους, έτσι μόνο τον τρόπο πάτε να χρηματοδοτήσετε. Όχι, μισό λεπτό είναι και ο κύριος Μαγιάνγκας. Όπως είπε και ο κύριος Ντόρδας, πέρυσι οι πιο πολλοί αθλητικοί σύλλογοι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, έτσι δεν είναι. Κανένα σχεδόν. Αυτά είναι για την περσινή χρονιά ή έχουν χαθεί εκείνα τα χρήματα από τη στιγμή που δεν τα πήραν και αν σκοπεύετε να τα αναπληρώσετε με τον ίδιο τρόπο που από τη στιγμή που βρήκατε λύση τώρα. Ορίστε κύριε Δόρδα. Μάλιστα. Η αναλογία με την οποία προσπάθησα εγώ και το συζήτησα βέβαια και με τους συνεργάτες μου να κάνουμε την μοιρασιά, την πούμε, την κατανομή, είναι περίπου όπως ήταν και όπως προσπαθήσαμε, είπαμε, να κάνουμε και την επιχορήγηση πέρυσι. Άρα, μην νομίζετε ότι λείπουν τα υπόλοιπα σωματεία. Απλώς τα υπόλοιπα σωματεία δεν μας ενημέρωσαν ακόμη για κάποια δράση που θα οργανώσουν. Δηλαδή, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα επανέλθουμε με πρόταση άλλου σωματείου. Υπάρχει πρόβληση φυσικά στα υπόλοιπα 5.200 ευρώ που είναι μέχρι το συνολικό 12.000 που είναι στον κωδικό να χρηματοδοτηθούν τα υπόλοιπα σωματεία. Όχι, 12, γιατί 13. Πού είδατε 13. Όχι, 12 είναι, 12. Όχι, λάθος κάνετε. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Εντάξει, όσα είναι, συνεχίστε. Παρακαλώ, συνεχίστε. Όχι, είναι και εκεί βέβαια, αλλά γιατί. Συγγνώμη, εδώ τι γράφει η Μιχάλη. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 12. Πού είναι τα 13. Εγώ γι' αυτό μιλάω πάντως. Συνεχίστε, αφήστε το. Εντάξει, δεν ξέρω, θα το βρούμε το λάθος. Για 12 μιλάω εγώ πάντως. Δεν μιλάω και παραπάνω. Σας είπα τώρα, επικοινώνησα με τα σωματεία τηλεφωνικά ακριβώς για να τους ενημερώσω ότι θα προσπαθήσουμε να τους χρηματοδοτήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως ακριβώς χρηματοδοτούμε άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων, δράσεις δηλαδή πολιτιστικών συλλόγων, και πληρώνει απευθείας ο Δήμος τιμολόγια, αυτό που αναφέρατε κύριε Γιώτη. Έτσι θα προσπαθήσουμε να γίνει και τώρα σε αυτή την περίπτωση. Θα γίνεται δηλαδή μια δράση, θα έχετε το τιμολόγιο και θα το καλύπτει ο Δήμος. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Για αιτήματα άλλων συλλόγων αυτό. Ήρθε προσωπικά σε επικοινωνία και τους εξήγησα πώς θα γίνει. Για να κάνουν όλοι τα αιτήματά τους αναλόγως να μας ενημερώσουν τι δράσεις θα κάνουν. Αυτό που είπατε και εσείς κύριε Καρμπατζιά είναι το ίδιο. Σας είπα, η αναλογία είναι αυτή. Τα ποσά για αυτούς τους λόγους είναι το τα δω, τα ψηφίζουμε ή όχι, ανάλογα θα βγουν και τα υπόλοιπα ποσά. Όταν θα έρθει, δεν ξέρω τώρα στα υπόλοιπα ερωτήματα, αν πρέπει να πω κάτι παραπάνω. Τα περσινά, που είπε ο κ. Μαγιάνγκας. Δεν υπάρχουν ακόμη στον προϋπολογισμό σαν οφειλούμενα. Αυτό με ενημέρωσε ο κ. Ο Κάρολος.
Ήθελα να πω το... ο κύριος Χάτσιος, Χάτσιος. Ναι, ο κύριος Δημήτρης Χάτσιος. Δηλαδή, αν κάποιο σωματείο ακόμη φέρει τα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να έχει προσκομίσει, τα συμπληρωματικά που ζήτησε ο Επίτροπος όταν έστειλε την πράξη προληπτικού ελέγχου, θα πάρει τα λεφτά την περσινά. Αλλά δεν το βλέπω. Τοποθετήσεις. Θέλει να τοποθετήσει κανένας. Κύριος Καραμπάτζας, άλλος. Τοποθέτηση. Εντάξει. Κύριε Καραμπάτζα, έχετε το λόγο. Χωρίς να είμαι αντίθετος, έτσι, μην νομίσει κανείς ότι έχω κάτι με κάποιο σύλλογο, κάποιο σωματείο. Λέω ναι, να πάρουν αυτά τα ποσά, να πάρουν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει όμως ένα θέμα ηθικής τάξης. Ειδικά σε σχέση με τα τουρνουά. Ξέρει, θα καταλάβει ο κύριος Δόρδας τι εννοώ. Παίρνουν μέρος κάποιες ομάδες ερασιτεχνών με κάποιες συγκεκριμένες ονομασίες. Πολλές από αυτές είναι προσβλητικές. Δεν υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγησης. Όλες οι δραστηριότητες, κοινωνικές, πολιτιστικές, έχουν μια ηθική. Από τη στιγμή που ο Δήμος χρηματοδοτεί, δεν μπορεί να έχει προσβλητικούς τίτλους. Για να τρέξετε λίγο, δεν θέλω να αναφέρω, γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω κανέναν. Εμείς, σαν Δήμος, διαπαιδαγωγούμε κιόλας. Ανεβάζουμε την ηθική. Θέλουμε να αναπτύξουμε το πνεύμα της συνεργασίας, του αλλιώτικου επίπεδου, της άμυλας. Πώς το λένε, της συναδέλφωσης, όλα αυτά τα πράγματα. Οι τίτλοι αυτοί συνάδουν με αυτό το πράγμα που εμείς σαν Δήμος το έχουμε. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν τόσες ονομασίες. Τι να πω, δηλαδή, δεν μπορεί να εξυμνεί μια ονομασία τη χρήση κόκας. Να πάρει ευχή να πάρει, δηλαδή, είναι τρελά πράγματα αυτά. Τι μπορούσε να γίνει, να φωνάξει αυτούς τους ανθρώπους και να τους πει, παιδιά, βάλτε ένα άλλο όνομα. Διαπαιδαγωγούμε, είμαστε Δήμος. Διαχειριζόμαστε χρήματα και όταν δίνουμε χρήματα είναι σαν να επιβραβεύουμε την προσπάθεια αυτή. Το λέω εδώ και δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να μην δημοσιοποιηθεί κιόλας, γιατί δεν έχουμε κανέναν τίποτα. Το ξέρω ότι τα παιδιά μπορεί να το κάνουν αυτό από άγνοια, πολλές φορές και από άγνοια κινδύνου. Εγώ σας καλώ να δείτε ένα-ένα τα ονόματα αυτών που παίρνουν και θα καταλάβετε τι λέω αν δεν το έχετε προσέξει. Ο κύριος Δόρδας είμαι σίγουρος. Ο κύριος Καρακουλάκης έχει το λόγο. Όχι. Ωραία. Άλλος θα απαντήσει κανένας επάνω σε αυτό. Όχι. Ψηφίζετε. Τοποθέτηση ζήτησα. Μέχρι τώρα τι ζητούσα. Δεν είναι τώρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής, ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε αντίθετοι να ψηφίσουμε για τις αθλητικές εκδηλώσεις. Λέγοντας όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση ποιούμε εντός εισαγωγικών ήθος μέσα από τον αθλητισμό, ο τρόπος που έρχεται έτσι σε καμία των περιπτώσεων δεν ποιεί ήθος. Και επίσης, εκείνο το οποίο θα έλεγα εγώ ακόμη, ναι, να χρηματοδοτηθούν, όχι όμως από τα ισχνά οικονομικά του Δήμου Βοΐου, ενώ υπάρχει η δυνατότητα από τα ΚΔΑΠ, και δέστε το αυτό λίγο, τα αθλητικά ΚΔΑΠ, πολύ πιο εύκολο, γι' αυτό και πέρσι χάθηκαν προς τους αθλητικούς συλλόγους τα χρήματα, να υπάρξει χρηματοδότηση πολύ πιο εύκολη και προς όλους τους συλλόγους ισόποσα, ή με τι κριτήριο έχετε βάλει εσείς και συνεργάτες σας, να χρηματοδοτηθούν μέσα από τα χρήματα και τις δομές του ΕΣΠΑ των αθλητικών ΚΔΑΠ του Δήμου Βοΐου. Καλώς. Έχετε να πείτε τίποτα. Ψηφίζετε. Ναι, ναι. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Δόρδα. Εντάξει, τώρα
Τώρα, Μιχάλη, τι να απαντήσει. Αν βάζουν μερικούς όρους μέσα τουρνουά και με ονοματολογία και αυτά. Εντάξει. Η διοργάνωση που την... Τέλος πάντων, δεν θέλει να... Δεν θέλει να πει κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Ας πω καλύτερα στον κύριο Καραμπατζιά. Ότι έχει δίκιο, όσον αφορά τις ονομασίες και αυτά και κάποια άλλα έκτροπα που γίνονται βέβαια στους αγώνες. Γιατί δεν είναι μόνο οι ονομασίες, δεν είναι μόνο οι ονομασίες, είναι ο τρόπος που γίνεται η διεξαγωγή. Αλλά αυτό είναι δυστυχώς με παράδοση ετών. Εντάξει, παράληψη δικιά μου, έστω που δεν το αντιμετώπισε. Εντάξει, ας το δεχτώ. Ωραία, ψηφίζετε κύριε Καραμπατζιά τότε. Ναι, όλοι ομόφωνα. Ωραία. Πάμε στο πέμπτο θέμα. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διάδημα. Έχετε όλοι το έγγραφο. Έχετε όλοι τα... Τελειώσαμε αυτό. Κύριε Τζιλίνη. Τελειώσαμε το... Κύριε Καραμπάτζη. Μιχάλη. Τελειώσαμε. Παρακαλώ. Κύριε Τζιλίνη, τελειώσαμε, αφήστε το τώρα. Υπερασπίζεσαι το ενός πνεύμα αντιλογία. Ναι, γιατί το υπερασπίζεσαι. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι την αιγίδα του Δήμου να πούνε κάτι. Ο Δήμος έχει, είναι, παντού έχει την αιγίδα ο Δήμος. Παντού την έχει. Ναι, παντού. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος πολίτης στον χώρο. Μιχάλη, σε παρακαλώ, εντάξει. Και επειδή τον παραχωρεί, τι έγινε. Ελευθερή, να σταματήσουμε να τελειώνουμε τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Πηγαίνετε, πέστε στο τουρνουά και πέστε εκεί πέρα και πέστε εκεί πέρα, βγάλετε τα αποθυμένα σας. Τι αυτό τώρα συζητάτε τώρα για ονομασίες. Λοιπόν, όλοι έχουμε το έγγραφο της διάδημα όσον αφορά για την Γενική Συνέλευση, την οποία έχει και αφορά δύο θέματα τα οποία σας έχω, είναι τη διαχείριση σύμμικτων ΑΣΑ του Δήμου Κατερίνης, Πιερίας, και διάφορα άλλα θέματα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε υποχρέωση να μοιράσουμε τις μετοχές. Όποιος θέλει μπορούμε να δώσουμε από 10 μετοχές, όπως δώσαμε και την προηγούμενη φορά, να συμμετάσχουν στη διάδημα στη Γενική Συνέλευση. Από τον αυτόνα είπαμε εκείνος ο Γιάννης ο Ρομπόλας και ο Τζιλίνης ο Λευτέρης από 10 αυτό. Άλλος θέλει κανένας να πάει. Έχει το λόγο. Ναι, θα την κάνετε, ναι. Αν θέλει κανένας μπορούμε να το δώσουμε να πάει εκεί. Βέβαια δεν μπορεί να ψηφίσει αλλά να κάνει ερωτήσεις μπορεί εκεί πέρα. Ορίστε κύριε Ορφανίδου. Θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο αν γνωρίζει σε μία πληροφόρηση που μας είχε κάνει εδώ ο κύριος Μαυρίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διάδημα, μετά από συζητήσεις που είχαμε τότε, είπαμε ότι κάποια στιγμή τα ανακυκλώσιμα του Δήμου Βοΐου θα αποζημιώνονται με τιμή που δεν είχε οριστεί ακόμη από τη Διάδημα, ούτως ώστε να καταπέσει και το έξοδο, η δαπάνη που πληρώνουμε στη διάδημα για την αποκομιδή των συμμίκτων.
και είπε ότι το βλέπει και είναι προς την θετική κατεύθυνση να υπάρξει αυτή η αγορά των ανακυκλωσίμων. Πού βρίσκεται αυτό, αν γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, παρότι δεν είναι στο θέμα... Άλλος ερώτηση έχει να κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Όχι, ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, ότι αυτό υπάρχει και ήδη, ας πούμε, από τα σύμμικτα αυτά που γίνονται, ήδη έχουμε πάρει κάτι χρήματα σαν Δήμος Δημοτική, σαν Δήμος Βοΐου. Δηλαδή, είναι κάποια χρήματα τα οποία μας δίνει ήδη άδειμα. Ήδη άρχισαν και παίρνουμε. Τι πήραμε περίπου, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε. Έχει γραφτεί, έχει γίνει αποδοχή στον προϋπολογισμό, αφού αρχίσαμε και παίρνουμε. Έχει ακριβώς, δεν θυμάμαι πόσα είναι, αλλά μπορώ να σου τα πω μεθαύριο, να τα δω και να σου πω. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό έχουμε εγγράψει αποδοχή χρημάτων από τα ανακυκλώσιμα. Εγώ δεν το έχω δει κάπου. Εγώ ξέρω ότι δόθανε. Ναι. Άρα το σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεστε να μας πείτε τι χρήματα πήραμε ο Δήμος και σε ποιους κωδικούς ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ωραία. Ψηφίζετε. Ωραία. Πάμε στο έκτο θέμα. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και ο κύριος Γερεκτές είναι εισηγητής. Παρακαλώ. Προτείνεται η τέταρτη τροποποίηση. Καταργούνται δύο έργα, η εσωτερική οδοπία κορυφής και η ολοκλήρωση κατασκευής εξωτερικού σκεπάστου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην κορυφή και εισάγεται η επισκευή τυχοποιίας και συντήρηση στέγης στο σχολείο Αγίας Τριάδας, η τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων και σε διάφορα σημεία του δρόμου στην κορυφή και άλλα τρία έργα που αφορούν την πυρασφάλεια. Από τον κωδικό της πυρασφάλειας, αποκατάσταση και βελτίωση βατότητας δασικών και αγροτικών δρόμων, τόσο στη ΔΕΛΤΑ ΕΕ Νεάπολης όσο και στη Τσοτήλη, καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης και συντήρηση δεξαμενών, όπως και αλλαγή υδροστρωμείων από την πυροπροστασία. Ερώτηση, κανένας, τοποθέτηση. Ερώτηση, τοποθέτηση. Τοποθέτηση, κύριος Γιώτης, παρακαλώ. Καταρχάς, για τις καταργήσεις των έργων, έχετε από την τοπική κοινότητα κορυφής, από τον πρόεδρο, το συμφωνικό νόμιμο, δεν το έχουμε στο φάκελο να το δούμε κι εμείς, και τις κορυφές, τα δύο έργα τα οποία καταργείται. Όσον αφορά την εισαγωγή των νέων έργων, εκτός από την πυροπροστασία, που αναφέρεται για τις κρουνούς, όπου μας είχατε μια σχετική μελέτη πώς και τι θα πάρουμε, το είδαμε και στην ΔΕΙΑ, όταν το συζητούσαμε, στα άλλα έργα, στους άλλους κωδικούς δεν υπάρχει διαφάνεια. Και δεν υπάρχει διαφάνεια γιατί, πάλι με έναν τίτλο, όπως και προχθές, 10.000 για την Νεάπολη, για τους δρόμους. Εγώ ξέρω, κύριε συνάδελφε, όταν κάνουμε ένα έργο, έρχεται εδώ πέρα μια τεχνική περιγραφή που λέει αυτό το έργο, οι 10.000, θα πάνε στον τάδε δρόμο με ονομασία, τόσα μέτρα και θα παίζουν τόσα χαλίκια. Δεν είδαμε τέτοια πράγματα στο μέσα εδώ μας. Δεν είδαμε. Λοιπόν, επομένως, εκτός από την προστασία που είδαμε κάτι επιτέλους πόσους κρουλούς θέλουμε, μας το φέρατε, για τους άλλους κωδικούς εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω. Το ξέρω, ναι, αλλά έτσι πως το φέρετε όμως 10.000 για την Νεάπολη και 10 για την Τσοτήλη γενικά και όλα, δεν μπορώ να το ψηφίσω. Ναι, έστω και 5 και 5. Να αρθούν, αν δείτε προηγούμενα χρόνια, έρχονται τεχνικές περιγραφές και έλεγε πού και σε ποιους δρόμους παρέμβαινε. Καλώς, εντάξει. Ωραία, απαντήστε. Ωραία. Άρα ψηφίζετε μόνο την πυροπροστασία, έτσι, κύριε Γιώτη, κύριε Αλφανίδου. Έτσι, κύριε Γιάννη. Κύριε Καραπατζιά, το ψηφίζετε, το ψηφίζουμε. Όλοι, εντάξει. Πάμε στο 7ο θέμα. Τροποποίηση του υπαρήθμου 5316 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα έγκριση σύναψη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βοΐου και τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη Αποχέτευση τη ΔΕΙΑ για την υλοποίηση του έργου Υδροδότηση εσωτερικού δικού υψηλής ζώνης βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής του Δήμου Βοΐου. Κύριε Γερεκτέ. Υποβάλαμε στο αντίστοιχο μέτρο το συγκεκριμένο έργο για την υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Γαλατινής. Στις 31/5 με την εγκύκλιο προβλέπει στις προγραμματικές συμβάσεις η έκδοση τιμολογίων να φαίνεται στον κύριο του έργου και απαιτείται
η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Αυτό μας το έστειλαν κατόπιν εξετάσεως του φακέλου που στείλαμε στη διαχειριστική αρχή. Μετά από αυτό, προτείνουμε τροποποίηση, σας έχουμε μοιράσει και την εισήγηση, τροποποίηση της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης στο 2.2 άρθρο, το οποίο θα αναφέρεται, συγγνώμη, στην παράγραφο 2.1, η οποία θα αναφέρεται ότι η έκδοση των τιμολογίων θα γίνεται στο όνομα του κυρίου του έργου. Καμία άλλη τροποποίηση της προγραμματικής. Η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται στο όνομα του κυρίου του έργου. Αυτό μας το ζήτησε η διαχειριστική αρχή σύμφωνα με την εγκύκλιο που βγήκε μετά που υποβάλαμε εμείς την πρόταση στη διαχειριστική αρχή και μας το υπησυνάπτησαν ένα από τα λοιπά στοιχεία που προσδιορίζει η συγκεκριμένη πρόσκληση. Ερωτήσεις, κυρία Ορφανίδου. Άλλος? Όχι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο, αν και μας μοιράστηκε το σχέδιο λίγο πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είχαμε το χρόνο να το δω αναλυτικά, θέλω να ρωτήσω αν είναι πρότυπο σχέδιο βάσει του άρθρου στο οποίο αναφέρεστε, του άρθρου 100 του νόμου 3852 του 2010, ή αν υπήρξαν τροποποιήσεις ή διαμορφώθηκε με την ακριβή, όπως ήθελε, διατύπωση η Διαχειριστική Επιτροπή ή υπήρξαν και τροποποιήσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση στη σύμβαση ανάμεσα στον εργολάβο και στον ανάδοχο κάποιες μάλλον υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις από την πλευρά του Δήμου ή από τη ΔΕΙΑΒ. Είναι κατά τον πρότυπο, σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου 3852 ή υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις που συμπληρώθηκαν? Αυτό το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης το είχαμε περάσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να υποβάλουμε την πρότασή μας στο συγκεκριμένο μέτρο. Η τροποποίηση αυτή, η οποία είναι η μόνη που γίνεται κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής που ελέγχει το φάκελο, είναι, το έχω και υπογεγραμμένο στο άρθρο 2, που λέει «Έκδοση τιμολογίου θα γίνεται στο όνομα του κυρίου του έργου». Μόνο αυτή η διαφορά έχουμε από την προηγούμενη προγραμματική που είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μόνο αυτό. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο σύνολο, εγκρίθηκε η νομιμότητα από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Εγώ εδώ απλώς εφιστώ την προσοχή μας στο 11.3 που λέει «Εμπιστευτικότητα». Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύως της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο φορέας υλοποίησης και οι προστιθέντες του αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του κυρίου του έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν στη γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Και θέτω εδώ το ερωτηματικό αν έχουμε διαφάνεια. Αν το ίδιο η διαχειριστική και είμαστε οκ. Okay. Αυτή την πρώτη σύμβαση από τη διαχειριστική την πήραμε. Δεν την κάναμε. Ερωτηματικό λέω εγώ. Ισχύει για όλους τους Δήμους όλους της χώρας αυτό. Ψηφίζετε? Ναι, 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 όλοι, εντάξει. Πάμε στο 8ο θέμα. Χορήγηση παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου, περαίωση του έργου, ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης του Μπούρινου. Κύριε Κερεχτέ. Προτείνεται η παράταση του συγκεκριμένου έργου μέχρι 15 Δεκάτου του 2016, καθώς πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής και εν αναμονή της απόφασης συνεχιζόμενων πράξεων και την έκδοση του θεσμικού πλαισίου που πρέπει να έχει το έργο αυτό που είναι στις ανηλυμένες υποχρεώσεις. Παρουσιάζεται στην εισήγηση και το ιστορικό του έργου. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στη διάθεσή σας. Ερωτήσεις επάνω σε αυτό? Έχετε ερώτηση κανένας?
Δεν έχετε την εισήγηση, την έχετε την εισήγηση. Ναι, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, όχι τοποθέτηση, κανένα εγκρίνεται. Τοποθέτηση, ορίστε κύριε Αρφωνίδη. Εγώ θέλω να συγχαρώ το τμήμα προγραμματισμού, γιατί βλέπω έρχονται εδώ πέρα τροποποιήσεις, χορηγήσεις παρατάσεων, προθεσμίες συμβατικού έργου κτλ. Κτλ. Υπάρχει ένας οργασμός διαδικασιών για να τρέξουν κάποια θέματα. Επειδή όμως τελειώνοντας αυτά, θα ήθελα να δω και το θέτω σαν θέμα στον προγραμματισμό. Γιατί αυτά είναι όλα προγραμματισμένα από την προηγούμενη απερχόμενη απελθούσα πλέον Δημοτική Αρχή. Ποια είναι τα σχέδια, κάποια στιγμή κύριε Αντιδήμαρχε να τα φέρετε, να δούμε τι οραματίζεστε για το Δήμο, τι θα υλοποιήσετε και τι θα δημοπρατήσετε. Κατά τα άλλα ψηφίζετε ναι. Ψηφίζετε όλοι, εντάξει. Πάμε στο ένα το θέμα. Χορήγηση παράταση προθεσμία συμβατικού χρόνου περαιώσης του έργου, αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σχολικών μονάδων του δημοδημοτικού διαμερίσματος της Άτιστας Βοΐου. Κύριε Κερεχτέ. Εισηγούμαστε την έγκριση της τρίτης παράτασης μέχρι 30 Αυγούστου του 2016, καθώς προκύπτει η ανάγκη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών με αυξομοιώσεις ποσοτήτων αλλά και νέων εργασιών για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. Η καθυστέρηση στην τοποθέτηση του κουφωμάτων του ΕΠΑΛ που λόγω εξετάσεων, των πανελληνίων εξετάσεων απαγόρεψαν την εγκατάσταση των συνεργείων μέχρι τις 36 του 2016 και τώρα αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται και αυτό το έργο όσον αφορά το συγκεκριμένο κτίριο και κλείνει το συνολικό έργο. Επομένως, εισηγούμαστε παράτηση μέχρι τέλος Αυγούστου. Πού πας? Όχι, περίμενε. Κάποιος ερώτηση ή τοποθέτηση? Όχι, εγκρίνεται? Ωραία, πάμε στο 10ο θέμα. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου Κατασκευή Γηπέδου Αντισφαίρησης Τέννις στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας. Κύριε Κερεχτέ. Έχουν κληρωθεί τα μέλη Νανόπουλος και Ρήγας από την Τεχνική Υπηρεσία με αναπληρωματικά την κυρία Πουταχίδου και τον κύριο Μητρόπουλο και παρακαλείται για κλήρωση ένας δημοτικός σύμβουλος και ο αναπληρωτής του. Πίτας Θεόδωρος και Ρομπόλος Ιωάννης αναπληρωματικός. Πάμε στο 11ο θέμα. Το 10ο. Α, το 11ο. Πάλι επιτροπή. Το 11ο πάλι είναι επιτροπή που αφορά το έργο της αγροτικής οδοποιίας. Δώσε το όποιο θέλεις. Ας δώσε το. Αφορά την ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας του Ασκίου. Από την τεχνική υπηρεσία είναι η κυρία Καφάση και η κυρία Ξανθούλη. Πολύζος Ιωάννης. Τακτικό και Μητρόπουλο και Πολύζος με. Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος. 12ο θέμα, έγκριση του πρωτοκόλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, διαρρύθμιση αίθουσας γυμναστηρίου και αλλαγή κουφωμάτων στο γυμνάσιο Λύκειο Νεάπολης. Κύριε Κερεχτέ. Ήταν ένα έργο με έναν προϋπολογισμό περίπου στις 87.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Εγκρίνουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών. Λοιπόν, εγκρίνεται. Πάμε 13ο, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, β' φάση, κέντρο πολιτιστικό κέντρο Σιάτιστα, κτίριο πολλαπλών χρήσεων, ναι. Άρης και Λίλια Βουδούρη. Κύριε Κερεχτέ. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αποπεράτωση του κτιρίου του πολιτιστικού κέντρου, το οποίο κατασκευάστηκε με την αρχική εργολαβία, η οποία ανατέθηκε από το Ίδρυμα Άλλη και Λίλια Μπουδούρη. Με αυτή την εργολαβία κατασκευάστηκαν οι εξκαφές, ο φέρον οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα, τυχοποιίες, επιχρήσματα, η ηλεκτρολογική και η μηχανολογική εγκατάσταση, τα υδραυλικά, οι αποχετεύσεις, τα πλακίδια στις τουαλέτες και οι κατασκευές από γυψοσανίδες. Λοιπόν, εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τη β' φάση του έργου. Εγκρίνεται, έχει κανένας τοποθέτηση? Εγκρίνεται.
Πάμε 14ο θέμα. Ανάκληση της υπαρήγνωσης 46-16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη νέας περί επιβολή τέλους λαϊκών αγορών. Κύριε Κερεχτέ, έχετε το λόγο. Μετά από και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνεται η ανάκληση της απόφασης 46 του Δημοτικού Συμβουλίου περί τέλους επιβολής λαϊκών αγορών από 1,2 ευρώ το τρέχον μέτρο σε 0,60 ευρώ το τρέχον μέτρο. Κανένα ερώτηση, τοποθέτηση? Γιατί... Λοιπόν, ερώτηση. Ναι, μια ερώτηση. Δεν υπήρχε δυνατότητα ίσπραξης από παραγωγούς των λαϊκών αγορών με αυτό το ποσό. Βεβαίως. Άλλος ερώτηση, κυρία Αλφανίδου. Πρώτον, αν εισπράττουμε. Δεύτερον, από πότε θα τεθεί το τέλος λαϊκών αγορών και αν με τον τρόπο που θα πληρώνουν η παραγωγή και οι εκθέτες έμποροι των προϊόντων τους στις λαϊκές αγορές και με τον τρόπο και πού θα πληρώνουν οι εκθέτες των λαϊκών αγορών. Ορίστε, κύριε Γερεχτέ. Κύριε Παπαδιώτη, ορίστε. Στο πρώτο κομμάτι μπορώ να σας απαντήσω ότι έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα 662 ευρώ. Είχαμε προϋπολογισμό για 1.500. Έχουν εισπραχθεί. Μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο. Εγώ αυτή την εικόνα που μπροστά μου που έχω, έχω από 1 πρώτου μέχρι 36. Ψηφίζετε το και πήραμε απάντηση μόνο στο ένα. Λοιπόν, μία φορά το μήνα πληρώνουν με χρηματικούς καταλόγους και εισπράττεται το ανάλογο τέλος για τους εμπόρους που προέρχονται σε όλες τις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την απόφαση και της Οικονομικής Επιτροπής. Ναι. Αντιδημαρχία, έρχονται και πληρώνουν στην υπηρεσία, στο ταμείο του Δήμου. Μία φορά το μήνα, τελευταία... Ωραία, τελευταία συμφωνούμε, γιατί άλλη φορά είχαμε εισήγηση να βγαίνει υπάλληλος του Δήμου, ναι, με απλή απόδειξη και με απλό χαρτάκι. Ωραία, εντάξει, ψηφίζετε. Πάμε στο 15ο θέμα, λήψη απόφασης για τη μείωση του πλάτους της ελεύθερης ζώνης εισόδευσης των πεζών. Κύριε Κερεχτέ, έχετε το λόγο. Μετά από την με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βοΐου, αποφάσισε ομόφωνα τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή της μείωσης του τέλους της ελεύθερης ζώνης πεζών στα 0,9 μέτρα σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Να υπολογιστεί εκ νέου ο χώρος κατάληψης πεζοδρομίων με όσες καταμετρήσεις έχουν γίνει το έτος 2016 και για όσους θα γίνουν στο μέλλον. Δηλαδή μειώνεται από 1,5 μέτρο σε 90 εκατοστά η διέλευση των πεζών στα πεζοδρόμια, και αυτό γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα εκεί που υπάρχουν επιχειρήσεις η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Μας δίνεται η δυνατότητα να μειώσουμε μέχρι αυτό το όριο και προτείνουμε τη μείωση μέχρι αυτό το όριο. Ωραία. Ερώτηση. Τοποθέτηση. Ορίστε, κυρία Ορφανίδου, ορίστε. Ερώτημα. Το είδε η νομική υπηρεσία ότι μπορούμε εμείς να πάρουμε απόφαση σαν δημοτικό συμβούλιο για τα πεζοδρόμια τα οποία είναι κοινόχρηστα για τους πεζούς να τα μειώσουμε με νόμιμη απόφαση δημοτικού συμβουλίου ή θα βρεθούμε όλοι μπουζουρέ? Το λέω έτσι απλά για να το καταλάβουμε. Ναι, το ξέρω. Αν θα δείτε στην εισήγηση, λέει και ειδικότερα
με την 52488-16-11 απόφαση του ΥΠΕΧΟΔΕ. Είναι μεν 1,5 μέτρο ελεύθερο πεζοδρόμιο από κάθε είδους εμπόδιο, αλλά κατ' εξαίρεση για περιπτώσεις υφιστάμενων αστικών πεζοδρομίων, το πλάτος ζώνης αυτής είναι δυνατόν να μειωθεί στα 90 εκατοστά. Ψηφίζεται. Ωραία. Πάμε στο 16ο θέμα, καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση χρήσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άλλων της δημοτικής και τοπικής κοινότητας. Κύριε Κυριακτέ. Είναι μία απόφαση η οποία είχε πάρθει και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν είχε έρθει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τα πρακτικά, με το πρακτικό 11 του 2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει ομόφωνα τη λήψη κανονιστικής απόφασης για, πρώτον, την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων πλατιών και πεζοδρομίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου. Δεύτερον, την κατανομή των κοινόχρηστων χώρων να γίνει σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 13 του νόμου 1080. Τρίτον, η κατανομή θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και θα χορηγείται σχετική άδεια από τον κύριο Δήμαρχο, η οποία θα ισχύει για συγκεκριμένο έτος μετά από αίτησή του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του κάθε ενδιαφερομένου και εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο. Τέταρτον, για τον έλεγχο της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Ελέγχου Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων και η Ελληνική Αστυνομία. Και πέμπτον, οι τυχόν παραβάτες αυθαίρετης χρήσης πεζοδρομίων θα τιμωρούνται βάσει του νόμου 1080 του 1980. Κάποιος ερώτηση? Ορίστε, κύριε Γιώτη. Το έχω επισημάνει και άλλη φορά εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ευκαιρία να το ξαναθυμίσω ακόμη μια φορά, μια που συζητάμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει μια αδικία στο Δήμο μας. Αν θέλουμε να δούμε σε δημότες όλοι του Δήμου Νεάπολης, μέσα στη διαμεταχείριση. Στην τοπική και δημοτική ενότητα Σάτσας και Νεάπολης είναι πάρα πολύ ακριβά για την εποχή τα δημοτικά τέλη σε πλατείες και σε πεζοδρόμια. Δηλαδή ήταν 15 ευρώ και το κάναμε εμείς την προηγούμενη φορά με σκοπό να κάπου το φέρουμε στα ίσια. Κατεβάσαμε από τα 15 στα 12 και ανεβάσαμε λίγο τις άλλες δημοτικές ενότητες. Έτσι. Βάζετε εδώ, κάνετε την κανονιστική. Για το θέμα αυτό των τιμών που κάποιοι πληρώνουν περισσότερο και κάποιοι λιγότερα που είναι πιο εμπορικές οι πλατείες τους, θα το δείτε. Θα μειώσετε τους άλλους, γιατί και είναι δύσκολοι. Είναι πολύ ακριβό 15 ευρώ η πλατεία της Νεάπολης και της Ιάτιστας. Και το πεζοδρόμιο πολύ ακριβό. Είναι οι μόνες δημοτικές ενότητες που έχω τόσο ακριβά. Και οι άλλες έχουν από 4 ευρώ και αν δεν το είδατε ποτέ και από 3,80 και από 2 ευρώ ήταν έτσι. Τώρα υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Απαντήστε, Δήμαρχε. Προς το παρόν έτσι το έχουμε. Από εκεί και πέρα, θα, αν χρειαστεί, το συζητάμε και πάλι. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Με την λήψη αυτής της κανονιστικής απόφασης, ανοίγει ο δρόμος, αν λειτουργήσει, το λέει καθαρά εδώ, αν λειτουργήσει η Επιτροπή των Κοινόχρηστων Χώρων, που είναι και η ελληνική αστυνομία, όσοι δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις, και έχουμε πολύ κόσμο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, φοβάμαι ότι, εντάξει, από τη μία πλευρά πρέπει να λυθούν κάποια θέματα, όλα αυτά που συζητάγαμε πριν, πεζοδρόμια. Ας πούμε, ένας ωφέλιμος χώρος μιας πλατείας δεν μπορεί 100% με βάση αυτό το πλαίσιο το κανονιστικό να παραχωρείται, έτσι δεν είναι? Πρέπει να μένουν χώροι πρόσβασης, ελεύθεροι. Αυτό που λέμε, να μπορεί να περάσει σε ένα πεζοδρόμιο ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά με το καρότσι κλπ. Κλπ. Δείτε την πιάτσα της Άτιστας. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η Νεάπολη, έτσι δεν είναι? Σε πεζοδρόμια που είναι... Έρχομαι στο προηγούμενο που λέγαμε λιγότερο από ένα μέτρο και εμείς δίνουμε 0,90 ας πούμε.
Έτσι, θα προσκρούσουμε σε τέτοια θέματα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να τα προσεγγίσουμε και αυτά τα θέματα. Πρέπει να μπορεί ο άλλος να περπατάει στο πεζοδρόμιο. Πρέπει να μπορεί ο άλλος, πώς το λένε, να πάει στην πλατεία και να μην είναι γεμάτο τραπεζοκαθίσματα. Και επιτέλους πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, τα μαγαζιά έχουν το μεγάλο πρόβλημα του τζίρου. Μία μέρα μόνο, ξέρω εγώ, κάθε μία μέρα την εβδομάδα, όταν έχει καλό καιρό, έχει πολύ κόσμο, την Πέμπτη, στη Λαϊκή. Δεν προβλέπονται. Τώρα, αν η αστυνομία θέλει να εφαρμόσει την απόφαση, θα σαρώσει κόσμο και ανοίγουμε το δρόμο. Το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει, και αυτό που λέει ο κύριος Γιώτης και όσον αφορά τη μείωση... Όχι, αν μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Τέλος πάντων, εγκρίνεται το 17ο. Ωραία. Πάμε στο 17ο θέμα. Έγκριση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοϊού για με θέμα τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Κύριε Κοτρότσου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Στη συνεδρίαση της 11ης του μηνός Ιουλίου, προβήκαμε στην τέταρτη τροποποίηση του προϋπολογισμού. Έπειτα από την εισήγηση στη δική μου, αποφασίσαμε ομόφωνα και προβήκαμε στις εξής τροποποίησεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάζω όλους τους σχολικούς, επειδή νομίζω ότι έχετε πάρει όλες τις εισηγήσεις. Θα το διαβάσω. Τα ποσά, λοιπόν. Ως προς τα έξοδα, μεταφέρουμε από τα έξοδα τροποποιώντας στους εξής κωδικούς. Στο αποθεματικό 48.740 ευρώ και τα κατανέμουμε στους παρακάτω κωδικούς. 110 ευρώ στην αμοιβή οικονομικών και λογιστικών εργασιών, 30 ευρώ προμήθεια ειδών καθαριότητας και φεροπισμού, το σύνολο 48.740 ευρώ. Είναι η εποχή που κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί, θα προβούμε σε κάποιες εργασίες στους παιδικούς σταθμούς, τώρα που τον Αύγουστο κλείνουν, κάποιες διορθωτικές κινήσεις, βασικές που πρέπει να γίνουν, απλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλες όταν είναι σε λειτουργία ο παιδικός σταθμός. Γι' αυτό θα δείτε και στον ένα κωδικό να προσθέτουμε και 4.000 για την συντήρηση και την επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου. Αφορούν παιδικούς σταθμούς, εργασίες που θα γίνουν και ιδίως στον παιδικό σταθμό της Γαλατινής. Ναι, ερώτηση κανένας, ο κύριος Γιώτης. Αν θέλετε... Από τον κόσμο προχθές έμαθα ότι το νομικό πρόσωπο τους παιδικούς σταθμούς πήγαν εκδρομή, οργάνωσε εκδρομές. Το νομικό πρόσωπο πήγε τους παιδικούς σταθμούς. Τους παιδικούς σταθμούς εκδρομή, το ακούσαμε και αυτό για πρώτη φορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν γνωρίζει τίποτε. Αν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό και ποιος πήρε απόφαση και πώς έγιναν αυτές οι εκδρομές. Και το δεύτερο, φέρεται τέταρτη τροποποίηση. Έσοδα από καπί και λοιπά, δεν βλέπουμε πουθενά να κάνουμε αποδοχή των εισόδων. Λοιπόν, καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την εκδρομή, γιατί δεν έγινε εκδρομή από το νομικό πρόσωπο, ούτε επιβαρύνθηκε ποτέ ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου. Μαζί, αποφασίσαν οι γονείς σε συνεννόηση με τις κατατόπους βρεφονιπιοκόμους και αποφασίσαν μια μέρα να πάνε εκδρομή, χωρίς κανένα έξοδο του νομικού προσώπου. Και μπορείτε να διαβεβαιώσετε, επικοινωνήστε με οποιοδήποτε βρεφονηπιοκόμο θέλετε, που εργάζεται, για να σου διαβεβαιώσει. Τώρα, αν ακούστηκε κάτι οτιδήποτε, εγώ ξέρω τι έγινε επισήμως. Όσον αφορά, βλέπετε κάθε χρόνο τα ποσά που κατατίθενται στο λογαριασμό του ΚΑΠΗ, από τα έσοδα του ΚΑΠΗ και τα έξοδα. Ο προϋπολογισμός είναι κατατοπιστικότατος. Όποιος, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε και καλά κάνετε, μπορείτε να το διαβάσετε και να δείτε τα ποσά. Αν θέλετε, εγώ. Αύριο, αν θέλετε κιόλας, γιατί το έχω... Αν θέλετε, φεύγω, δεν σας το δίνω. Μα δεν υπάρχει τροποποίηση τώρα για το ποσά. Τι να κάνω. Όχι, να σας πω και κάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι με τη γραμματεία του νομικού προσώπου, οτιδήποτε διευκρίνηση και οτιδήποτε πληροφόρηση συζητήσατε, έχετε ενημερωθεί. Ούτε κρύπτουμε στοιχεία, ούτε τίποτα. Απλά να σας πω ότι δυστυχώς τέλειωσαν και οι εγγραφές 23 Ιουνίου των υπείων παιδικού σταθμού, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή το ηλικιακό, τα ηλικιακά κριτήρια, γιατί αυτό μας αφορά κατά πρώτα φάση, έχουμε ιστορικό χαμηλό και δυστυχώς ο παιδικός σταθμός που έχει τα λιγότερα παιδιά πλέον είναι του Τσοτιλίου και έχει 5 παιδιά. Αυτό. Βέβαια, ηλικιακά δεν μπορούν να γραφτούν παιδιά που είναι κάτω από 2,5 ετών. Το Νοέμβριο, όπως έχουν ενημερωθεί και έχουμε κοιτάξει τα στοιχεία, θα υπάρξουν και κάποιες άλλες επιπρόσθετες εγγραφές. Απλά σας αναφέρω να δείτε πού βρισκόμαστε από πλευράς
8. Λοιπόν, τοποθέτηση. Τοποθέτηση. Εντάξει, άλλος, κύριε Γιώτη. Λοιπόν. Λοιπόν. Δυστυχώς συνεχίζεις την ίδια πολιτική με στρατηγικού σχεδιασμού. Όχι. Να το πω. Λοιπόν, για να διευκρινίσω κάτι, για να διευκρινίσω κάτι για τις εγγραφές. Οι εγγραφές των ΗΠΑ γίνονται με το ηλικιακό κριτήριο. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησης που προσκομίζει η αντίστοιχη μητέρα. Δεν μπορεί ένα παιδί να είναι 5 ετών για να γράψει στον παιδικό σταθμό. Είναι ηλικιακά κριτήρια. Εγώ είμαι από τους πρώτους και πολύ νωρίς κιόλας που είχα δώσει χαρακτήρα στον Πρόεδρο για τη διαχείριση του νομικού προσώπου και ψήφισα όλες τις τροποποιήσεις. Ωστόσο, όμως, έχω 2-3 συνεδριάσεις που διαφοροποιούν εντελώς από αυτό το θέμα, όχι γιατί δεν υπάρχει σωστή διαχείριση στους κωδικούς που λέει, αλλά είμαστε μέλη νομικού προσώπου. Το έχω πει και εδώ μέσα, κύριε Δήμαρχε, δεν συγκινήστε, το ξεχάσατε. Δεν βλέπω όμως να το δούμε. Έχω πει εδώ μέσα ότι έσοδα από τα ΚΑΠΗ, ούτε ξέρουμε πώς εισπράττονται, ούτε με ποιο μηχανισμό στήθηκαν, είμαστε Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε πώς παραδίδονται, μην μπερδεύετε τη γραμματεία του νομικού προσώπου, ούτε πώς παραδίδονται τα χρήματα εκεί και πόσα χρήματα παραδίδονται. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, πώς οργανώνονται οι εκδρομές στα ΚΑΠΗ. Όχι σε εσάς, σας το κάνω γνωστό από την προηγούμενη φορά, να πάρετε τη θέση ή να το διορθώσετε. Ή να το διορθώσετε. Σας αφήνω μορφή ότι κάποιοι δεν παραδίδουν τα χρήματα. Πώς το λένε δηλαδή. Δεν ξέρουμε πώς εισπράττουν και πώς παραδίδουν. Σας το είπα την προηγούμενη φορά. Τρίτη φορά που το επαναφέρω. Λοιπόν, δεύτερον, στα ΚΑΠΗ και στους παιδικούς σταθμούς οργανώνονται εκδρομές. Από ειδικούς συνεργάτες μας παίρνουν τηλέφωνα από τα ΚΑΠΗ. Τι δουλειά έχουν να ανακατεύουν ειδικοί συνεργάτες και να παρουσιάζουν τα λεωφορεία. Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα από το αλυσβερίσι. Έτσι. Δεν έκανε. Και μαθαίνουμε και από τον κόσμο ότι έγιναν εκδρομές των παιδικών σταθμών που πήγαν στα Γιάννη. Αυτό άλλο και το πρώτη φορά άκουσαν παιδικούς σταθμούς. Έτσι. Και πριν οργανώθηκαν. Επομένως, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω τον τροποποίηση του υπολογισμού, γιατί έχω αυτές τις ενστάσεις από την αρχή που ανέλαβα. Είχα τη διαβεβαίωση του κυρίου Προέδρου στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα φτιάξουμε υποτροπή για τα ΚΑΠΗ να δούμε πόσε πράττουν και τι προσκόβουν τα κουπόνια και ποιο παίρνει κουπόνια και πόσα παραδίδει. Ωστόσο, θα έρθουν και οι αλλαγές το Σεπτέμβριο και τελειώνει, αν μακάρι να συνεχίσετε, εγώ δεν έχω αντίληση, τελειώνει η θητεία σας και ακόμα αυτή την επιτροπή να την κάνετε, 2,5 χρόνια. Γιατί δεν την κάνετε, τι σας βολεύει, δεν μπορείτε να το υποβάλλετε, αν δεν μπορείτε, εντάξει. Τι άλλο να πω εγώ. Γιατί ξέρω και το παρελθόν, το προηγούμενο, ξέρω και από παλιά. Ορίστε, κύριε Κοντρότσι. Λοιπόν, να τοποθετηθώ γιατί δεν θέλω να ακούγονται ανακρίβειες. Λοιπόν, θα παθείς να μιλήσεις τώρα, τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν διοργανώθηκε. Λοιπόν, δεν έγινε καμία εκδρομή και λάθος αναφέρεται εδώ μέσα του νομικού προσώπου με επιχορήγηση του νομικού προσώπου για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτό μπορεί να στο διαβεβαιώσει και εγγράφος η εκάστοτε εργαζόμενη στο παιδικό σταθμό. Πάει αυτό. Δεύτερον, για τις εκδρομές των ΚΑΠΗ. Δεν διοργανώνεται καμία εκδρομή με επιχορήγηση του νομικού προσώπου. Αν τώρα ένα τουριστικό γραφείο, επειδή ξέρει ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας συγκεντρώνονται στο ΚΑΠΗ και βρίσκει γόνιμο έδαφος για να πραγματοποιήσει μια εκδρομή, αναφέροντας το κόστος και πληρώνοντας το κόστος το κάθε μέρος του ΚΑΠΗ, δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τρίτον, ο κύριος Γιώτης είχε την τύχη να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και πληροφορώ και λέω ότι δεν έγινε καμία αλλαγή και μπορούμε να το διαβεβαιώσουμε. Δυστυχώς όμως δεν έγινε καμία ερώτηση από τον κύριο Γιώτη, γιατί εγώ δεν ήμουν μέλος της παλιότερης Δημοτικής του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά έψαξα τα πρακτικά και είδα ότι σε όλες τις συνεδριάσεις του Νομικού Προσώπου, του ΔΣ, ο κύριος Γιώτης, αν και μέλος, δεν έκανε καμία ερώτηση για τον τρόπο που εισπράττονται τα. Και γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όπως έγινε. Και. Τέλος πάντων, μην πηγαίνετε. Να τελειώνω. Υπήρχε από το 11.
Υπήρχε από το 2011. Απαντήσετε ποιος ειδικός συνεργάτης. Θέλω ποιος ειδικός συνεργάτης να το πείτε, ποιος διοργάνωσε, διότι εδώ θα γίνει καταγγελία. Ποιος είναι. Εγώ μιλάω με τον κύριο Γιώτη, κυρία Ορφανίδου, ο οποίος είπε ειδικός συνεργάτης. Πρέπει να το φέρει εδώ. Μην γελάτε, κύριε Γιώτη, δεν έχετε το θάρρος να μιλήσετε. Και ελάτε, να σας κάνει και μήνυση έπειτα. Η κοινωνία σας ξέρει, σας γνωρίζει, σας γνώρισε, σας γνώρισε, σας είδε, σας ξέρει και πάλι το τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Γιώτη, δεν το ψηφίζετε, έτσι. Κύριε Αλφανίδου, όχι, όχι. Κύριε Καραπατζιά, όχι. Ναι. Υπάρχει στον προϋπολογισμό και κατατίθεται στο ταμείο βάσει του προϋπολογισμού. Δεν ανέχετε. Πάμε στο 18ο θέμα. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκαίων για τις ανάγκες της πυροπροστασίας. Κύριε Καρακουλάκη, έχετε το λόγο. Γεια σας. Προτείνουμε για την τρέχουσα περίοδο την έγκριση πρόσληψης 8 εργατών γενικών καθηκόντων με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εκτάκτων κατεπηγουσών εποχιακών αναγκών της πυροπροστασίας. Η δαπάνη μισθοδοσία των ανωτέρων θα κοστίσει 22.000 ευρώ, θα καλυφθεί βαρύνοντας τον κωδικό 35604101. Αυτά. Ωραία, θέλει κάνει μια ερώτηση. 22. Τους έχουμε προγραμματισμένους. Εδώ σε συνεργασία με τους αντιδημάρχους για την κάθε δημοτική ενότητα, τι θα χρειαστεί να πάρουμε. Θα πάρουμε άτομα τα οποία θα είναι για να δουλέψουν. Βεβαίως. Θα πάρουμε άτομα τα οποία χρειάζονται. Είναι χρήσιμα για να δουλέψουν. Εγκρίνεται. Κοιτάξτε τώρα, έχω μία αίτηση από ένα δημότη μας, να τη διαβάσω κιόλας. Ποιος είναι αυτή, η Ορφανίδου είναι ενδιαφερόμενη. Η Ορφανίδου είναι η οποία είναι δικηγόρος. Α, ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να διαβάσω, είναι ο Παπαδόπουλος Δημήτρης του Χαραλάμπου, ο οποίος έχει κάνει μια αίτηση από 24/3/16, την έδωσε το τοπικό, την παρέπεψε στην τεχνική υπηρεσία, η τεχνική απάντησε ότι δεν είναι και αρμόδια. Τώρα αυτός το επήγει και μου το έδωσε εμένα. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε, τη συζητάμε. Ωραία. Και λέει αυτός, παρακαλώ να με εκμισθώσετε 500 τετραγωνικά μέτρα στο λόφο Σωτηλίου και 500 τετραγωνικά κάτω από το γήπεδο του γυμνασίου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσω για επαγγελματική χρήση. Αυτός θέλει, από ό,τι βλέπω, θέλει να κάνει έτσι σαν ένα στυλ καφετέριας εκεί πάνω στο γήπεδο και στο κάτω. Δεν ξέρω τώρα τι... την αίτηση δεν την είχα μέσα. Δεν την είχα μέσα στο αυτό. Την έβαλα τώρα γιατί μου το ζήτησε ο ίδιος. Μου το βρήκε ο ίδιος. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα θα βγει και αυτή σε δημοπρασία από την Οικονομική Επιτροπή, αν σε περίπτωση χορηγηθεί. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχετε το λόγο, γιατί λέτε ότι διαφορείστε. Η τοπική κοινότητα, σας είπα ότι έγινε αυτό. Το παρέπεψε. Ναι. Εξηγήσω. Ο κύριος Παπαδόπουλος ζήτησε το λόφο και το άλλο το χώρο που ζήτησε ο Παπαδόπουλος. Εγώ, επειδή θέλω να το αξιοποιήσει σαν δήμος το άλλο το χώρο, δεν του το δίνω. Οπότε είπα και στην τοπική κοινότητα, οπότε το θεωρώ ότι πρέπει να μείνει στο Δήμο. Θέλω να το αξιοποιήσουμε σαν δήμος, να το αξιοποιήσουμε εμείς. Γιατί δεν είναι, γιατί είναι 3.700, το οποίο νομίζω αξίζει, είναι ένα χώρο, οπότε αν έτσι το τέλειο είναι πολύ καλός και μπορεί να κάνουμε και παιδική χαρά και θεατράκι και όλα. Εάν βρούμε χρήματα και όλα. Δηλαδή δεν θέλω να τα καταστραφεί, διότι έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει 500 μέτρα, θα κάνει ένα
εντευκτήριο, τι θα κάνει και ένα αναψυκτήριο και όλα. Και θα αυτό, γιατί ξέρεις, έρχονται, θα καταστρέψουν τον χώρο και όλα. Ή θα το κάνουμε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για το Τσουτήλι. Και να πηγαίνουμε μαζί στα παιδιά και να γίνει. Αν έρθεις κάποια στιγμή, Γιώργο, πάνω, έλα να στο δείξω, να δεις, ας πούμε. Έχω βάλει και ένα αρχιτέκτο να το δει. Έχω προχωρώ δηλαδή στις μελέτες. Και γι' αυτό. Και... Άρα προτείνεις να μην το δώσουμε. Εγώ προτείνω να πάρει μόνο το πάνω, το λόφο. Ναι, το λόφο πάνω το πάρει, αλλά με την προϋπόθεση. Εγώ είπα, θα του βάλω, σας μιλάω τι ζητάει. Εγώ είπα, θα βάλουμε το φωτισμό, ο οποίος θα βάλουμε, το χρεωθούμε. Τα νερά άμεσα, θα βάλουμε την αποχέτευση, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει αποχέτευση και όλα. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν θέλει αυτός να κάνει αναψυκτήριο, να κάνει οτιδήποτε, να τα χρεωθεί αυτός. Γιατί αν εγώ βάλω 20 χιλιάρια για να τα κάνω όλα αυτά και να τα δώσω, είναι δώρον άδωρον. Καταλάβατε, εγώ θα προτείνω μέχρι αυτό το σημείο, καλά θα το φέρουμε και στην Οικονομική Επιτροπή, τι θα του δώσουμε. Ναι, αυτό. Αλλά απλώς λέω τώρα, να το ξέρετε, ότι δεν μπορώ να παραχωρήσω και τον χώρο. Τον άλλον ευχαρίστω τον παραχωρήσω. Να τον παραχωρήσω, να τον παραχωρήσουμε δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ανεκμετάλλευτος. Όχι, ναι, ενοικίαση, όχι παραχωρήσουμε. Ναι, ναι, θα το δημοπρατήσουμε όλα και το νομίζω ότι... Εγώ, Πρόεδρε, θέλω τη σύμφωνη ή μη σύμφωνη γνώμη του τοπικού. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να εγκρίνω ναι ή να πω όχι, εάν δεν έχω τη γνώμη του τοπικού. Όπως έχει εγκρίνει ή δεν έχει εγκρίνει παρόμοιες αποφάσεις για εκμισθώσεις ακινήτων, θέλω και γι' αυτό και μετά να πούμε αν εγκρίνουμε ή όχι. Η τοπική άρα είπε όχι η τοπική. Η τοπική κοινότητα είπε όχι, δεν το εγκρίνω. Δεν γίνεται αυτό όμως, γιατί πάντα... Ας μας φέρει ότι δεν εγκρίνει ή ότι εγκρίνει. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω έτσι χωρίς την απόφαση της κοινότητας. Άρα το επιστρέφουμε πίσω στην τοπική κοινότητα να πάρει την απόφαση και να γνωμοδοτήσει το ίδιο. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχω άλλο. Εντάξει, τελειώσαμε. Ευχαριστώ.